Θεός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πατσόφους τους αλήσαν αδίσας κατά πέσας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίσας Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και της υπεραγίας Θεοτόκου, σας απευθύνω εκ μέρους των Ελληνορωμιών, της Συνάξεως των Ορθοδόξων Κριτών, του Συλλόγου Άγιος Εφραίμων Νέος και των Σύλλογων Ελλήνων Εφέδρων τον ένθερμο χαιρετισμό μας και σας ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας για την παρουσία σας απόψε σε αυτή την ομιλία και κυρίως για τη συμπόρευσή σας εις τον καλόν τούτον αγώνα εναντίον της επιβολής της νέας τάξης πραγμάτων και της πανερέσεως του οικουμενισμού. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βλέποντας αυτή την προδοσία της πίστεώς μας που διενεργείται εδώ και δεκαετίες και ιδιαιτέρως αυτήν που έγινε με την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, δεν ανεχόμαστε να μένουμε άπρακτοι και απαθείς. Γι' αυτό το λόγο, συντασσόμενοι με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που αγωνίζονται ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων και στην πανθρησκεία του Αντιχρίστου, σε αυτόν τον ιερόν αγώνα, όπου ευχή όλων μας είναι να γενικευθεί πανορθοδόξος σε κάθε γωνιά της γης, όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και οι Άγιοι μας απαιτούν από μας σήμερα που κινδυνεύει η Ορθοδοξία και που προδίδεται η πίστη μας και η πατρίδα μας να σταθούμε αντάξιοι των αγώνων τους και να επιδείξουμε ομολογιακό και μαρτυρικό φρόνημα ανάλογο της θυσίας τους. Γι' αυτό το λόγο προσκαλέσαμε τους Αγιορείτες Πατέρες οι οποίοι με τον αγώνα τους αφυπνίζουν όχι μόνο τους χριστιανούς στον ελλαδικό χώρο αλλά και τους απανταχού Ορθοδόξους, αφού σχεδόν όλες οι Ορθόδοξες χώρες τους καλούν για ομιλίες για να στηρίξουν και να οργανώσουν τον αντιαιρετικό αγώνα εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού, αλλά και το πώς θα πρέπει ο καθένας μας να σταθεί πνευματικά απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Αισθανόμαστε τιμή και ευλογία από τους πατέρες που αποδέχτηκαν την πρόσκληση αυτήν και μάλιστα στην ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τους ευχαριστούμε εξ όλης καρδίας. Η σημερινή ομιλία δεν είναι μια απλή ομιλία, αλλά μια διακήρυξη όλων μας ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι σε σκάτων
να μην επιτρέψουμε στους εχθρούς του Χριστού να διαστρέψουν τα δόγματα της αμμομή του πίστεώς μας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατούνται οι ιεροί κανόνες που παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν θα παραλάβουμε την αντίχριστη κάρτα του πολίτη, η οποία όπως έχει ήδη αποδειχθεί, αποτελεί εν υπόγραφη άρνηση του Χριστού και της πίστεώς μας, καθώς και εισαγωγή εις το κράτος του Αντιχρίστου και υποταγή ψυχίστε και σώματος εις Αυτόν. Ο Θεός μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία, ζώντας σε αυτή την εποχή της αποστασίας, να τον ομολογήσουμε και έτσι να κερδίσουμε τον Παράδεισο και να σβήσουμε τις πολλές μας αμαρτίες. Εμείς με τη σειρά μας τον παρακαλούμε να μας δώσει τη δύναμη να τον ομολογούμε και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για την αγάπη του και την αμόμητο πίστη μας, το οποίο είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να ζήσει ο χριστιανός. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να γενικευθεί ο αγώνας και σύσσωμη η Εκκλησία και οι πιστοί, να αντισταθούμε στη νέα τάξη πραγμάτων όπου θέλει να αφανίσει την πίστη μας και να εγκαινιάσει τη Βασιλεία του Αντιχρίστου. Ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη σας και εύχομαι ολοψύχως η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να μας ενισχύει να φέρουμε όλοι εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο και αγώνα υπέρ της πίστεως και πατρίδος που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με μπροστάριδες τους διοκόμενους αγιορείτες πατέρες, που για μια ακόμη φορά τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους σήμερα και την αποδοχή τους στην πρόσκλησή μας για αυτή την ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν και παρεξηγούν τον ομολογιακό αγώνα της αποτυχήσεως των οποίων κάνουμε, θα ήθελα να βοηθήσω και να συμβάλλω όσον το δυνατόν στην διαφώτιση αυτών το καταδύναμη. Ο όρος των θείων κανόνων της Εκκλησίας αποτυχίζω, αποτυχίζομαι ή αποτύχησης σημαίνει χωρισμός. Το γάρ τείχος των εντός αυτού προς τους εκτός χωρισμός εστί. Αυτό αναφέρει τον 12ο αιώνα ο κανονολόγος Ζωναράς Ιωάννης εις το Ιερό Πηδάλιο. Δηλαδή, όπως το παλαιόν καιρό, εν καιρό εχθρικής επιδρομής, οι κάτοικοι κατέφευγον εντός των τυχών των πόλεων και ούτω δια τούτων διαχωρίζοντο από των πολεμίων, αγωνιζόμενοι κατά αυτόν αμυντικός και επιθετικός μέχρι της νίκης και της απαλλαγής των εκ των εχθρών, ούτω γίνεται και εν τη Εκκλησία. Εν καιρό κηρυττωμένης εν αυτή αιρέσεως υπό των εχθρών της Ορθοδοξίας αιρετικών, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καταφεύγουν εις τα τείχη της Εκκλησίας, δηλαδή εις τους Αγίους Πατέρας και την θείαν αυτών διδασκαλία, βάση της οποίας χωρίζονται εκ των αιρετικών και αγωνίζονται κατά αυτών και της αιρέσεως, ομολογούντες και ελέγχοντες μέχρι της νίκης της ορθοδόξου ομολογίας της πίστεως, δηλαδή έως της κατακρίσεως
και του αναθεματισμού της αιρέσεως και των αμετανοήτων αιρετικών και της δικαιώσεως και επικρατήσεως της Θείας Ορθοδοξίας δια αντιαιρετικής Ορθοδόξου Συνόδου, εις την οποία αποβλέπει ο όλος αντιαιρετικός αγών της Ορθοδόξου Πίστεως. Άρχεται δε ο καλός ούτος αγώνας υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως προσυνοδικής διαγνώσεως, ήτι πριν αποφασίσει σύνοδος περί του κηρύσσοντος αίρεσιν και από τη στιγμή της κηρύξεως ταύτης εν τη Εκκλησία. Η σωτήριος αυτή αποτύχησης εντέλεται υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια του Ευαγγελικού και Κανονικού νόμου και διδάσκεται εν Πνεύματι Αγίω δια του Πατερικού Θείου Λόγου και της Αγίας Εκκλησιαστικής Πράξεως της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας. Αγαθή δε καρπή της Θείας Ταύτης αποτυχήσεως είναι όλε αντιαιρετικέ ορθόδοξοι σύνοδοι, οικουμενικέ και τοπικέ και οι προ αυτών καλοί αντιαιρετικοί αγώνες της Ορθοδόξου Ομολογίας της Πίστεως των Ορθοδόξων Χριστιανών, ομολογητών και μαρτύρων κατά των αιρέσεων και υπέρ της Ορθοδοξίας. Και δι' αυτών των εν Χριστώ αγώνων διατηρήθη μέχρι σήμερον επί γης Ορθόδοξος η του Χριστού Εκκλησία, διείς η εν Χριστώ σωτηρία. Οι Ορθόδοξοι διακόπτονται στην κοινωνία τους με τους αιρετικούς και εν προκειμένου με τους οικουμενιστάς. Μήπως εξέρχονται της Εκκλησίας, μήπως απομακρύνονται από τον Θεό, μήπως χωρίζονται από τους Αγίους, μήπως καταλύουν την ενότητα της Ορθοδοξίας, ασφαλώς και βεβαίως όχι. Η βία των Αγίων είναι πάντοτε για τους Ορθοδόξους η ασφαλής οδηγή θεωρίας και πράξεως. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ευρισκόμενος στις τελευταίες στιγμές της επιγείου ζωής του, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θέλει όλος διόλου και με κανέναν απολύτως τρόπο να έχει κοινωνία με τον τότε Λατινόφρονα Πατριάρχη Γρηγόριο και με όσους κοινωνούσαν μαζί του, οι οποίοι με την ενωτική και παπόφιλη τακτική τους εργάζοντο επί καταστροφή των ορθών δογμάτων της Εκκλησίας μας. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Άγιος δεν θέλει να έχει κοινωνία μαζί τους όχι μόνον όσο ζει, αλλά ούτε και μετά την κοίμησή του. Ούτε στην κηδεία του, ούτε και ύστερα στα μνημόσυνά του. Ας θαυμάσουμε αυτά τα ίδια τα λόγια της παρακαταθήκης του Αγίου. Ούτε βούλομαι, ούτε δέχομαι της αυτού ή των μεταυτού κοινωνίαν. Το παράπαν ουδαμός ούτε επί ζωής μου ούτε μεταθάνατο. Όσπερ παραπάσαν μου την ζωήν ήμην και χωρισμένος από αυτόν, ούτω και εν το καιρό της εξόδου μου και έτη και μετά την εμήν αποβίωσιν και εξορκών εντέλομαι, σας εξορκίζω λέει και σας διατάσω, ή να μη δεις εξ αυτών προσεγγίσει ή εν τη εμή κηδεία ή της μνημοσύνης μου αλλού δε άλλου τεινός τον τούτου μέρους ημών ώστε συμφορεύειν επιχειρήσε
και συλλειτουργήν τη συμμετέρης, να μην έχουν καμία σχέση, λέει, με τους συμμετέρους. Τούτο γαρεστή το τα άμικτα μίγνιστε. Δι γαρ παντάπας είναι εκείνους είναι και χωρισμένους ημών. Μέχρις αν δω ο Θεός την καλήν διόρθωση και ειρήνη της Εκκλησίας αυτού. Ο λόγος του Αγίου είναι αυστηρός και άκαμπτος. Άραγε πού οφείλεται αυτό, πώς δικαιολογούσε την απόλυτη αυτήν στάση του έναντι των λατινοφρόνων ενωτικών της εποχής του, οι οποίοι σημειωτέων δεν είχαν ακόμη κριθεί αρμοδίως υπό συνόδου Ορθοδόξων και αποτελούσαν τότε την λεγόμενη επίσημη Εκκλησία. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άγιον πώς εξηγεί με θαυμαστή ακρίβεια και θεολογική διάβγεια την στάση του. «Πέπεις μεγάρ ακριβώς ότι όσον αποδιείσταμε τούτου», δηλαδή του Πατριάρχου, «και των τιούτων», δηλαδή των ενωτικών, «εγγίζω το Θεό και πάση της πιστής και αγίης πατράση, και ως περ τούτων χωρίζομαι ούτως ενούμε τη αληθεία και της αγίης πατράση της θεολόγης της Εκκλησίας». Κατά τους Αγίους λοιπόν, χωρισμός από τους αιρετικούς σημαίνει προσέγγιση και ένωση με τον Θεό, την αλήθεια και τους Αγίους Πατέρες. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διέκοψε την κοινωνία με τον επίσης λατινόφρονα Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως Ιωάννη Καλέκα το 1334-1347, εξαιτίας του οποίου εφυλακίστη, υβρίστη και αναθεματίστη. Οι Πατριαρχικοί αποκαλούσαν τον Άγιο Γρηγόριο Στασιαστήν και κατέκριναν αυτόν μετά των αποστατών και δεσμωτών συντετάχθε. Έχει συνταχθεί, λέει, μαζί με τους δεσμότες και τους αποστάτες. Τους δε ομόφρονάς του θεωρούσαν ως απειθείς, ανυποτάκτους και αποτροπαίους. Αγαπητοί μου αδελφοί, η ιστορία της ομολογίας των πιστών και της προδοσίας της πίστεώς μας επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ας αναλογιστούμε και ας συγκρίνουμε την σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας μας. Με την εποχή των Αγίων μας, εδιώκοντο οι Άγιοι Πατέρες από τους φιλενωτικούς Πατριάρχας με τους Πάπες της Ρώμης, επειδή διέκοψαν το μνημό συνόντων και την κοινωνία με ταυτόν. Σήμερα διωκόμεθα και εμείς, επειδή ακολουθούμε το παράδειγμά του. Διακόψαμε το μνημόσυνον και την κοινωνία μας μετά του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των ακολουθούντων αυτών δια την πανέρεση του οικουμενισμού. Τους ανεχθήκαμε όλοι οι πιστοί για πολλά χρόνια, διαμαρτυρόμενοι συνεχώς δια τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς, δια την συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και τις διάφορες κατά καιρούς δηλώσεις αυτών, πιστεύοντες και αναμένοντες και ελπίζοντες ότι θα αλλάξουν πορεία. Το αποκορύφωμα της προδοσίας έγινε με την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου της Κρήτης, όπου επραγματοποιήθησαν τα σχέδια και όλες οι αποφάσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ή καλύτερα αιρέσεων, αγνοώντας παντελώς τους Αγίους Πατέρες και εφαρμόζοντας την μεταπατερική θεολογία της προδοσίας και της δαιμονικής αγαπολογίας χωρίς την αλήθεια.
δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες των αποφάσεων της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά και με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που θέλω να πω με πόνο ψυχής και πλήρη ευθύνη και επίγνωση των λεγόμενων μου είναι τα εξής. Στόμεν καλός, όπως είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Στόμεν μεταφόβο. Ας αναλογιστεί έκαστος εξ ημών και ας πράξει κατά συνείδηση. Εμείς πράξαμε το καθήκον μας και με την βοήθεια του Θεού θα ακολουθήσουμε διαμαρτυρόμενοι συνεχώς το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων μέχρι τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, είναι χαρά μας που βρισκόμαστε δίπλα σας σήμερα σε αυτή την θεοφιλή συγκέντρωση, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε μία ομιλία, αλλά τη θεωρούμε συμπροσευχή, τη θεωρούμε συμπνευματισμό. Διότι εμείς οι μοναχοί δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε ομιλίες, ούτε διαλέξεις, ούτε είναι μέσα στα καθήκοντά μας. Από τη στιγμή όμως που προδίδεται η πίστη μας, προδίδονται τα ιδανικά του χριστιανού και της πατρίδος μας και ως μοναχοί έχουμε εντολή από τον Άγιο Θεόδωρο το Στοδίτη να μη σιωπούμε όταν προδίδεται η πίστη και από τον Άγιο Νικόδημο εντελόμαστε ότι όταν οι επίσκοποι σιωπούν τότε το λόγο θα έχουν οι μοναχοί, οι μοναχοί εχέτωσαν το λόγο για την υπεράσπιση της πίστης. Αλλά και γενικά, όταν ο Άγιος Θεόδωρος μας λέει ότι έργο των μοναχών είναι να μην ανεχόμαστε καμία καινοτομία στην πίστη, τότε η συνείδησή μας δεν μας αναπαύει να σιωπούμε πλέον, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναλάβουμε ομολογιακό αγώνα υπέρ πίστεως και πατρίδος. Έναν αγώνα ο οποίος όμως δεν είναι μόνο για μας, είναι για να αφυπνιστεί ο Ορθόδοξος λαός, έτσι ώστε όλοι μαζί να συμπορευτούμε σε αυτόν τον αγώνα. Διότι ισχύει σαν διενώση και αγαθεί οι δύο υπέρ τον ένα. Αυτός είναι ο λόγος που αποδεχόμαστε τις προσκλήσεις που μας κάνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά σε πολλές χώρες, σε Ορθόδοξες χώρες και είναι χαρά μας που βρισκόμαστε, που έχουμε κάνει τόσες πολλές ομιλίες, τόσες πολλές συνάξεις και πραγματικά πιστέψτε με, είναι πολύ συγκινητικό να βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα, να μην γνωρίζεις τους ανθρώπους τη γλώσσα και όμως να σε ενώνει η αγάπη του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Εμείς το έχουμε βιώσει πολύ έντονα αυτό. Αυτό μας ενώνει και σήμερα. Γι' αυτό δεν το θεωρούμε ότι είναι μια ομιλία, αλλά είναι μια προσευχή αυτό που κάνουμε. Και είναι μια ομολογία. Διότι δυστυχώς βλέπουμε ότι οι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας, του Φαναρίου, των Πατριαρχείων, όχι μόνο συμπορεύονται με την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, του Κολυμπαρίου, αλλά και συμφωνούν, ξέρετε, το 2016, τέλος του 2016, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έβγαλε κείμενο εγκομιαστικό υπέρ της Συνόδου της Κρήτης και ότι συμφωνούν. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσκοποι στην Ελλάδα που να είναι ενάντια στον οικουμενισμό. Και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου λέγοντας κάποια αντιοικουμενιστικά και κάποια πατριωτικά,
Αυτό είναι για να μην χάσουν τον κόσμο τους και να νομίζουν οι άλλοι ότι είναι οικουμενιστές. Αυτοί, όπως είπε και ο πατήρ Ευστράτιος, ο γέροντάς μου, κάνουν χειρότερη ζημιά από ότι οι οικουμενιστές. Διότι δείχνουν ένα αλότριον δρόμο, όχι πατερικό, αντιπατερικό, που δεν υπάρχει στην Εκκλησία μας. Αυτό συζητούσα προηγουμένως και με τον στρατηγό, τον κύριο Ταμουρίδη, ότι υπάρχουν πατριώτες οι οποίοι δεν είναι πατριώτες όμως. Το βλέπουμε και με τις πολιτικές ηγεσίες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι μας. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει πλέον σε μια περίοδο η οποία όχι μόνο είναι περίοδο αιρέσεως μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο έχει κατοχυρωθεί ο οικουμενισμός, η πανέρεση του οικουμενισμού, όπως είχε πρωτοπεί ο μεγάλος Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, αυτός ο μεγάλος Σέρβος Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, που δυστυχώς δεν τον προβάλλουν, αλλά είναι ένα τεράστιο ανάστημα στην Εκκλησία μας και ο οποίος κοιμήθηκε στη διακοπή του μνημοσύνου, παρακαλώ. Δεν μνημόνευε. Το 79 που κοιμήθηκε, δεν είχε κοινωνία τότε ούτε με τον Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ούτε με τη Σερβική Εκκλησία λόγω του οικουμενισμού. Το 79. Όχι εν έτη 2019, που μερικοί επίσκοποι τύπου Πειραιός, Σεραφείμ Πειραιός και τύπου Ναυπάκτου, που νομίζουμε ότι είναι Ορθόδοξοι, αλλά δυστυχώς πηγαίνουν και βάζουν μετάνοια στους οικουμενιστές. Και τους βλέπουμε με πόνο ψυχής φυσικά, γιατί περιμέναμε κάτι από αυτούς, αλλά δυστυχώς οι προσδοκίες μας δεν απαληθεύθηκαν. Έχουμε μπει λοιπόν σε μια εποχή αιρέσεως μέσα στην Εκκλησία. Διότι πρέπει να ξέρουμε, σήμερα, εχθές το απόγευμα, στον Εσπερινό, στα Εσπέρια, λέγαμε στήριξον Ορθοδοξία τη Εκκλησία σου Χριστέ. Άλλο η Ορθοδοξία, άλλο η Εκκλησία. Η Ορθοδοξία δεν είναι η Εκκλησία, είναι η υγεία της Εκκλησίας, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αν δεν υπάρχει Ορθοδοξία μέσα στην Εκκλησία, τότε έχουμε αίρεση. Αυτή λοιπόν η αίρεση, η οποία είναι καταστροφική για την Εκκλησία και έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην κάθε ψυχή, αλλά και σαν έθνος. Διότι μην ξεχνάμε ότι την Κωνσταντινούπολη τη χάσαμε επειδή έγινε η Ένωση και επειδή υπήρχε η προδοσία της πίστεως. Και σήμερα χάνουμε ό,τι χάνουμε, τη Μακεδονία και όλα αυτά που τα χάνουμε, και θα χάσουμε και πολλά περισσότερα αν συνεχίσουμε έτσι, διότι γίνεται προδοσία στην πίστη. Γίνεται προδοσία στον Χριστό και φταίμε κι εμείς, έχουμε κι εμείς μερίδιο, όλοι μας. Μπήκαμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο της αιρέσεως. Αλλά δεν είναι μια απλή αίρεση, είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα, με πολύ ωραίο τρόπο, το αποφεύγουνε να το πούνε όλοι. Διότι φοβούνται μην τους πούνε γραφικούς ή ότι τους πούνε φανατικούς ή τους πούνε ότι είναι τρελοί. Θα έρθει ο Αντίχριστος κάποια στιγμή και θα λέμε εμείς θα δούμε, θα πρέπει να περιμένουμε τον Αντίχριστο. Θα είναι εδώ, θα φέρει το χάραγμα και θα λέμε δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το χάραγμα. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να μην ακούγεται πλέον η αλήθεια. Να μην υπάρχουν άνθρωποι ιερείς. Δεν το συζητάω για επισκόπους, δυστυχώς, το λέω με πόνο, δεν το λέω με κατάκριση. Ποτέ δεν έχουμε κατακρίνει όσες ομιλίες και να έχουμε κάνει. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε όμως. Δυστυχώς λοιπόν δεν ακούγεται η αλήθεια. Η αλήθεια όμως είναι ο Χριστός. Όταν ο Πιλάτος ανέκρινε τον Κύριο, του είπε κάποια στιγμή και τι είναι αλήθεια. Αν του έλεγε ποιος είναι αλήθεια, θα απαντούσε ο Χριστός εγώ. Όταν του είπε τι είναι αλήθεια, δεν απάντησε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει όχι απλώς σε μια περίοδο πανερέσεως και εμπόλεμης καταστάσεως μέσα στην Εκκλησία μας, αλλά βιώνουμε τα δεύτερα έσχατα της ιστορίας. Όπως έλεγε ο αείμνηστος, ένας από τους τελευταίους δασκάλους δυστυχώς της Εκκλησίας μας που δεν υπάρχουν σήμερα, ο αείμνηστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος, έλεγε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στα δεύτερα έσχατα της ιστορίας μας και προχωράμε προς τον Αντίχριστο. Υπάρχει πύκνωση προς τα χρόνια του Αντιχρίστου. Και δυστυχώς, όπως βλέπουμε, το μόνο πράγμα που λείπει αυτή τη στιγμή είναι να εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος, το βδέλυγμα της ερημώσεως.
όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει προδοσία της πίστεως, οι ηθικές αξίες έχουν καταληθεί τελείως, για την πατρίδα δεν νοιάζεται κανένας, η διοικούσα εκκλησία δεν ενδιαφέρεται πλέον για τη σωτηρία των ψυχών, του ποιμνίου, και αυτό φυσικά έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διότι δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί, εκτός ότι δεν γνωρίζουμε εκκλησιαστική ιστορία, δεν γνωρίζουμε και τα σχέδια του εχθρού. Και αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι για να μπορέσουμε και στην πνευματική μας ζωή να αντιμετωπίσουμε τις ενέδρες και τις πλάνες του διαβόλου, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς δουλεύει. Όχι πώς δίνουμε σημασία στο διάβολο, αλλά για να μπορούμε να προστατέψουμε την πίστη μας και τη σχέση μας με τον Χριστό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αιώνες, έχει ξεκινήσει, μάλλον από την στιγμή που γίνεται η Ανάσταση του Χριστού και ιδρύεται η Εκκλησία του Χριστού, υπάρχει αντισόπιτος πόλεμος προς την Εκκλησία. Και όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολύ ωραία, όλοι την πολεμούν, αλλά κανένας δεν μπορεί να την νικήσει. Και όπως ένα πλοίο λέει, παλεύει στα κύματα, αλλά δεν μπορούν να την καταποντήσουν τα κύματα, την Εκκλησία. Πολεμιέται λοιπόν η Εκκλησία από τις αιρέσεις κυρίως, για να μπορέσουν να διαστρέψουν τα ορθά δόγματα, τα οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να σωθούμε της σωτηρίας μας, έτσι ώστε βάζοντας μέσα την ασθένεια της αιρέσεως, να μην πιστεύουμε σε έναν Χριστό ο οποίος σώζει, να μην πιστεύουμε σε έναν Χριστό ο οποίος είναι αληθινός, αλλά έναν Χριστό όπως έχουν οι παπικοί, όπως έχουν οι Προτεστάντες, έναν ανύπαρτο Χριστό, έναν Χριστό ο οποίος δεν είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά μια ιδιόστατη υπόσταση. Εμείς λοιπόν που θέλουμε να παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία και θέλουμε τη σωτηρία μας, θα πρέπει εν πρώτης να δούμε, να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την αίρεση μέσα, ότι η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή λιμένεται από αυτή την αίρεση και θα πρέπει να κάνουμε αντιαιρετικό αγώνα όλοι μας. Τώρα, είχαμε πει πως θα μιλήσουμε για τον οικουμενισμό, για την κάρτα του πολίτη και για την παγκοσμιοποίηση. Αυτά τα τρία πάνε μαζί. Δεν ξεχωρίζουν. Και μάλιστα, η Σύνοδος της Κρήτης ήταν κατευθυνόμενη από πολιτικά στελέχη της Μασονίας, της CIA, όπως ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πει ξανά αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν τα σχέδιά τους στο θρησκευτικό κομμάτι της παγκοσμιοποίησης. Παγκοσμιοποίηση έχει τρία σκέλη, δουλεύει σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο οικονομικός. Ο δεύτερος άξονας είναι ο πολιτικός και ο τρίτος άξονας είναι ο θρησκευτικός. Προσπαθούν δηλαδή οι σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες ως όργανα έχουν τη Μασονία κυρίως και τις διάφορες και όλες τις κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή του πλανήτη, έτσι μην γελιόμαστε, εδώ είπαμε ότι θα πούμε αλήθειες για να αφυπνιστούμε. Προσπαθούν λοιπόν να κάνουν μία παγκόσμια οικονομία με μία παγκόσμια κυβέρνηση. Φυσικά θα θυμάστε τις δηλώσεις του Παπανδρέου που έλεγε ότι χρειαζόμαστε μία παγκόσμια κυβέρνηση και τη χρειαζόμαστε τώρα. Έτσι, τα ξέρετε και προς τα εκεί πηγαίνουμε και βλέπετε ότι όλα προς τα εκεί πάνε. Το τρίτο όμως και το πολύ σημαντικό για να μπορούν να κατευθύνουν τους λαούς, γιατί ξέρουν ότι έχει δύναμη αυτό το πράγμα, είναι να ενωθούν οι θρησκείες. Και για να ενωθούν οι θρησκείες, να γίνει παγκοσμιοποίηση και στο θέμα της θρησκείας, το πούμε έτσι απλά, είναι ο θρησκευτικός συγκριτισμός, για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει πρώτα να ενώσουν όλες τις χριστιανικές εκκλησίες κατά αυτούς, εξού και η απόφαση της ψευδοσυνόδου της Κρήτης ότι όλες οι αιρέσεις δεν είναι πια αιρέσεις, αλλά είναι εκκλησίες και έγινε η ένωση. Αυτό το πράγμα δηλαδή που προσπαθούσαν να πετύχουν πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, με τους παπικούς τώρα το καταφέρανε με όλες τις αιρέσεις, με τους Προτεστάντες, τους παπικούς και όλους τους αιρετικούς με λίγα λόγια. Τους ανακηρύξαμε εκκλησία. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σε πρώτο πλάνο, αφού ενωθούν όλες οι χριστιανικές εισαγωγικά εκκλησίες, τότε να γίνει και η ένωση όλων των θρησκειών. Πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι σήμερα εργάζεται
και είναι στα σκαριά. Διότι βλέπουμε και πολλές διαφημίσεις και πολλά σπότια, πάρα πολλά στο YouTube, που έρχονται οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες κατά αυτούς, οι Εβραίοι, οι Μωαμεθανοί και οι Χριστιανοί, και κάνουν εκδηλώσεις αγάπης, χωρίς αλήθεια όμως. Δηλαδή μια ψεύτικη αγάπη, μια διαβολική αγάπη. Σε αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα, έπρεπε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ιστορικά για να αναπτύξουμε το θέμα, αλλά δεν θέλω να πλατιάσω. Θέλω να μπω στο κυρίως θέμα σύντομα και να τελειώσουμε γρήγορα για να μπορέσετε κι εσείς να πείτε τις ερωτήσεις σας, γιατί είναι πάρα πολλές. Ήδη μου έχουν πει και εμένα πολλές, αλλά θέλω να τις πείτε εσείς για να γίνει και διάλογος. Εμείς λοιπόν τι καλούμαστε να κάνουμε? Διότι όλοι ξέρουμε, όλοι βλέπουμε την προδοσία της πίστεως και την προδοσία στην πατρίδα. Και όλοι τα λένε αυτά, ότι γίνεται προδοσία, ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει αίρεση. Όλα αυτά, ναι, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Πώς όμως εμείς, το ζητούμενο, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν ακούγεσαι κάτι. Τώρα εντάξει. Πώς πρέπει εμείς να δράσουμε ή μάλλον να αντιδράσουμε? Διότι ακόμα και με την κάρτα του πολίτη που είπαμε ότι θα μιλήσουμε και θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε ότι πρέπει να τα, όχι απλώς να ενημερωθούν, αλλά θα πρέπει να ακυρώσουμε όλα αυτά που θα γίνουν. Δεν προσπαθούμε να ακυρώσουμε τίποτε. Αυτά που είναι γραμμένα θα γίνουν. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την πίστη μας και προσπαθούμε να δώσουμε την ομολογία μας. Ό,τι είναι γραμμένο θα γίνει. Δεν μπορούμε αυτό να το ακυρώσουμε. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή τη λέλαπα του οικουμενισμού, της προδοσίας της πίστεώς μας και της προδοσίας στην πατρίδα που γίνεται. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι είναι κάτι που δεν το κάνουμε δυστυχώς σε προσωπικό επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή ο καθένας προσωπικά, και αυτό είναι για όλους μας και πρώτα για μένα, να κοιτάξουμε τη σωτηρία μας. Αν κάποιος άνθρωπος κοιτάζει την προσωπική του πορεία προς τον Χριστό και την προσωπική του σωτηρία, τότε είναι φυσικό επακόλουθο να νοιάζεται και για την κατάσταση στην Εκκλησία μέσα. Γιατί η σωτηρία κατορθώνεται μόνο στην Εκκλησία. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και κάνουμε αυτούς τους αγώνες, γι' αυτό και οι Άγιοι δώσανε αίμα, ψυχήτε και σώματι δώσανε, γιατί για να κρατήσουν την ορθοδοξία μας, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι αυτοί, να σώζονται μόνο αυτοί, αλλά να σωθούν και οι επόμενες γενναίες. Μας έδωσαν αυτή την παρακαταθήκη, που πρέπει εμείς σήμερα να την κρατήσουμε. Αν όμως ο χριστιανός δεν νοιάζεται για τη δικιά του σωτηρία, πώς θα νοιαστεί για την Εκκλησία και πώς θα νοιαστεί για αυτή την προδοσία που γίνεται? Δεν θα νοιαστεί. Οπότε αυτή η προδοσία που γίνεται, και αυτό είπαμε προηγουμένως, είμαστε υπεύθυνοι και εμείς. Διότι δεν ενδιαφερόμαστε πλέον εμείς προσωπικά για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας. Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή και δυστυχώς η αίρεση του οικουμενισμού, που είναι στην ουσία η κοσμίκευση της Εκκλησίας, έχει περάσει και σε εμάς μέχρι το μεδούλι. Έχουμε γίνει δηλαδή κοσμικοί άνθρωποι. Δεν έχουμε γίνει πνευματικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε άνθρωποι του πνεύματος να αγαπάμε τον Χριστό, να μπορούμε να δώσουμε τη ζωή μας για τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο καλός, ο σωστός χριστιανός. Κάποτε με ρώτησε κάποιος, μου λέει, πάτερ, με δύο λόγια, μου λέει, ποιος είναι ο σωστός χριστιανός? Με ευνηδίασε, αλλά με τη βοήθεια του Θεού του είπα ότι ο σωστός χριστιανός, ο καλός χριστιανός, είναι αυτός που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Εμείς το σκεφτόμαστε αυτό? Ούτε καν σκεφτόμαστε ότι αύριο μπορεί να μην ζούμε και ότι θα πρέπει να αποδώσουμε λόγο. Τα αίτια λοιπόν όλης αυτής της καταστάσεως που εμείς τα ρίχνουμε στους άλλους πολλές φορές, λέμε οι επίσκοποι είναι έτσι, ναι, είναι έτσι. Οι παπάδες είναι έτσι, ναι, έχουμε πρόβλημα. Η πολιτεία είναι έτσι, ναι, υπάρχει θέμα. Εμείς τι είμαστε όμως? Εμείς τι είμαστε? Καταντάμε όπως τον Αδάμ με την Εύα, που όταν ο Κύριος τους είπε «Πού είσαι, Αδάμ?»,
άρχισε και δικαιολογότανε. Δεν είπε ότι ήμαρτον, ότι έφαγα από τον απαγορευμένο καρπό, αλλά είπε η γυναίκα που μου έδωσες φταίει, δεν φταίω εγώ. Και Εύα είπε όφης με εξαπάτησε. Εμείς φταίμε για αυτή την κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί αν δεν πάρουμε τις ευθύνες μας και δεν αρχίσουμε ομολογιακό αγώνα σε προσωπικό επίπεδο, μην περιμένουμε τους άλλους. Εμείς θα δώσουμε λόγο για την ψυχή μας. Και όπως λέμε στην Κρήτη, ο καθένας από το ατζί του λέει θα κρεμαστεί. Από το ποδαράκι του θα κρεμαστεί. Και θα δώσουμε λόγο προσωπικά κι εμείς, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας τότε, στους τότε χριστιανούς που ήταν θερμοί την πίστη, έλεγε ότι όποιος δεν ομολογεί την πίστη του εν καιρό διωγμού και εν καιρό αιρέσεως, αυτός είναι άθεος. Ανήκει στο τρίτο έτος των αθέων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Μη μας κατατάξει ο Χριστός στους αθέους και να νομίζουμε ότι κάνουμε αγώνα, γιατί δεν θα έχουμε κάνει τίποτε. Και όχι μόνο δεν θα έχουμε κάνει τίποτε, αλλά θα κατεσχυνθούμε και μπροστά στους άλλους ανθρώπους που θα νομίζουν ότι ήμασταν και κάτι. Είναι λοιπόν προσωπική μας υπόθεση η υπόθεση της Εκκλησίας. Δεν είναι υπόθεση μόνο των επισκόπων και των ιερέων και των μοναχών. Πρέπει όλοι να καταλάβουν, να αφυπνιστούν και εν Χριστώ Ιησού, εν αγάπη και αληθεία, να κάνουμε αυτό τον αγώνα μαζί. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει πανορθοδόξος. Δεν πρέπει να γίνει μόνο στην Ελλάδα. Και γίνεται. Γίνεται. Υπάρχει αφύπνιση. Δόξα τω Θεώ, ειδικά στις χώρες που πάμε, στη Μολδαβία και στην Ρουμανία, αλλά και σε άλλες χώρες, υπάρχει αφύπνιση. Ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει πλέον όλη αυτή την προδοσία και καταλαβαίνει ότι πρέπει σε προσωπικό επίπεδο καθένας μας να εργαστούμε τη σωτηρία μας εν πρώτης για να μπορέσουμε να πονέσουμε και για την κατάσταση που υπάρχει στην Εκκλησία. Γιατί αν εμείς δεν πονέσουμε για τις δικές μας αμαρτίες και για τη δικιά μας κατάσταση, δεν πρόκειται να πονέσουμε για την Εκκλησία, ούτε θα την αισθανθούμε ως σπίτι μας. Είναι λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε και η επανάσταση που πρέπει να κάνουμε. Είναι προσωπική μας η επανάσταση. Και όταν έχουμε τη χάρη του Θεού, τότε ο Θεός τους δούλους του τους ενώνει. Και μαζί μπορούν να κάνουν τρομερά πράγματα. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η ισχύ εν τη ενώση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Γι' αυτό και οι ομιλίες που κάνουμε, οι συνάξεις που γίνονται, δεν έχουν σκοπό μόνο να καταδείξουμε, που αυτό το έχουμε κάνει εδώ και το κάνουμε εδώ και 3 χρόνια, τις αιρέσεις, την κακοδοξία, την προδοσία που γίνεται στην πίστη, αλλά να αφυπνιστούμε, να καταλάβουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς για το κακό που γίνεται. Και φυσικά, αν υπήρχε αυτή η αντίδραση από τους χριστιανούς, δεν θα υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση από την ιεραρχία και δεν θα είχαμε και αρκετούς ιεράρχες και ιερείς οι οποίοι θα μπορούσαν και θα είχαν τη δύναμη και θα μπορούσαν να μιλήσουν και να, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, να ξεσπαθώσουν, γιατί υπάρχουν ιερείς που έχουν καλό φρόνημα. Αλλά δεν το κάνουν διότι φοβούνται και δεν έχουν συμπαράσταση από το λαό. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε τους ιερείς και αυτούς που έχουν καλό φρόνημα να αφυπνιστούμε, να αφυπνιστούν. Γιατί και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι δεν θα πάρουν την κάρτα του πολίτη, δεν θα μνημονεύσουν τους αιρετικούς επισκόπους, αλλά δεν έχουν την πνευματική υποστήριξη να το πάνε μέχρι τέλος. Εδώ λοιπόν έρχεται η δικιά μας η πνευματική αφύπνιση και η δικιά μας η πνευματική εργασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο να καταδείξουμε την αίρεση, ούτε να πούμε ότι η κάρτα του πολίτη είναι άρνηση του Χριστού διότι περιέχει το 666 μέσα. Είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις γενναίες και να ακολουθήσουμε τους Αγίους Πατέρες. Και πώς ακολουθάμε τους Αγίους Πατέρες? Με τον Σταυρό. Χάσαμε το σταυρικό φρόνημα στην Εκκλησία μέσα. Χάσαμε το μαρτυρικό φρόνημα. Δεν έχουμε μαρτυρικό φρόνημα πλέον. Νομίζουμε πως είμαστε χριστιανοί. Ακόμα και εμείς που κάνουμε την ομολογία και κάνουμε έναν αγώνα, εμείς πρώτοι πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα φυσικά σαν μοναχοί και ιερείς, διότι δυστυχώς το όνομα του Χριστού υβρίζεται και είμαστε εμείς αιτία που υβρίζεται. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μας και να κάνουμε ομολογία. Η ομολογία δεν είναι κάτι που γίνεται ανώδυνα. Και θα ευριστούμε και θα μας πούμε ότι είμαστε
φονταμενταμελιστές, ότι είμαστε φανατικοί, θα μας πούνε ότι είμαστε τρελοί, ότι δεν ξέρουμε τι λένε, τι λέμε, ότι είμαστε ακραίοι και κάνουμε επικίνδυνες κουβέντες και αποπροσανατολίζουμε το λαό, μιλώντας για αντίχριστο, μιλώντας για 666 και ότι φοβίζουμε το λαό. Μάλιστα μας λένε, πολλοί μας έχουν πει ότι φοβίζεται το λαό και τους ανθρώπους διότι τους λέτε ότι θα πεθάνουν. Μας το έχουν πει και αυτό. Λες και δεν θα πεθάνουμε, εκεί έχουμε καταδύσει. Ότι θα είμαστε αθάνατοι. Αυτό είναι το πρόβλημα και σε αυτό προσπαθούμε να εστιάσουμε. Σε μια κουβέντα που είχαμε με τους πατέρες πριν από λίγο καιρό στο Άγιον Όρος, εκεί εστιάσαμε και είπαμε ότι πλέον πρέπει να γίνει αφύπνιση στο λαό και ο καθένας μας είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Δεν είμαστε μόνο υπεύθυνοι να αφυπνιστούμε εμείς, αλλά να αφυπνίσουμε και τους αδελφούς μας χριστιανούς. Γι' αυτό και είπαμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα κατηγορήσουμε τους επισκόπους ή τους ιερείς που δεν έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου. Όχι πως είναι σωστό. Προσπαθούμε να τους αφυπνίσουμε, να τους πούμε ότι βρίσκονται μέσα στην αίρεση. Ότι επικοινωνούν με την αίρεση. Και από τη στιγμή που επικοινωνούν με την αίρεση, βρίσκονται μέσα στην αίρεση και στο κατάκριμα της αιρέσεως. Αυτή είναι αλήθεια. Αν τώρα κάποιος δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε αλήθειες. Αν δεν πούμε την αλήθεια, θα είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι στον Χριστό. Όποιος δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια, δεν πιέζουμε κανένα. Και ο Χριστός δεν πίεσε κάποιον να πιστέψει. Όποιος θέλει, ο οποίος ομαλθεί. Αλλά όποιος θέλει να έρθει πίσω από τον Χριστό και να ακολουθήσει τον Χριστό, τι θα πρέπει να κάνει? Να σηκώσει σταυρό και να τον ακολουθάει κάθε μέρα. Όχι για μία μέρα, για δύο, για έξι μήνες και για ένα χρόνο. Και εμείς αυτό που κάνουμε, αυτός ο αγώνας ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων στην ουσία, γιατί δεν είναι μόνο εναντίον του οικουμενισμού. Είναι εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων και της επιβολής της, που εν πρώτης προσπαθεί να καταλύσει τη θρησκεία, την πίστη μας, όχι θρησκεία, την πίστη μας, πιο σωστά, να μας επιβάλλει έτσι θελικά το αντίχριστο χάραγμα του Αντιχρίστου, ξεκινώντας με την ταυτότητα την κάρτα του πολίτη, που και αυτό είναι αντίχριστο και δεν πρέπει να την πάρουμε σε καμία περίπτωση και το έχουμε πει πολλές φορές, και έτσι να προχωρήσουμε στην απώλεια της ψυχής μας. Αυτά είναι που θα πρέπει να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας και αν θέλουμε να κάνουμε, να έχει υπόσταση η πνευματική μας ζωή, θα πρέπει να κάνουμε αγώνα ενάντια σε αυτή την επιβολή της νέας τάξης πραγμάτων. Έχουμε όμως το φρόνημα. Εδώ είναι το ζητούμενο. Για να κάνεις ένα αγώνα και να το πάρουμε λίγο, κάνουμε ένα παράδειγμα, για να μπορέσεις να πας στους Ολυμπιακούς αγώνες ή σε κάποιους αγώνες, πρέπει να είσαι αθλητής. Πρέπει να αθλείσαι. Πρέπει να γυμνάζεσαι. Εμείς γυμναζόμαστε πνευματικά. Είμαστε αθλητές του Χριστού. Όταν βαπτιζόμαστε, και ειδικά εμείς που παίρνουμε φρικτές υποσχέσεις μπροστά στην εικόνα του Χριστού, εμείς οι μοναχοί, αλλά και γενικά οι βαπτισμένοι, όλοι οι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, δίνουμε φρικτές υποσχέσεις. Και τι λέμε? Ότι αποτασσόμαστε από τον Σατανά και πάση την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού και συντασσόμαστε με τον Χριστό. Είμαστε συντασσόμενοι με τον Χριστό? Είμαστε αθλητές του Χριστού? Είμαστε χριστιανοί? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν είμαστε χριστιανοί, τότε θα δώσουμε τον αγώνα μας και θα πρέπει συνέχεια να αθλούμαστε για αυτό το πράγμα. Γιατί οι χριστιανοί, σκεφτείτε τους χριστιανούς του 3ου και του 4ου αιώνα που μαρτυρούσανε, σκεφτείτε τους χριστιανούς που σήμερα γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων, που μαρτυρούσανε για τις εικόνες, και όποιους βρίσκανε τότε εικονομάχοι να έχουν εικόνες στα σπίτια τους, τους παίρνανε το κεφάλι. Σκεφτείτε να τους ρωτούσανε αν θα πάρουν αυτή την κάρτα που θα περιέχει το αντίχριστο σύμβολο, το σύμβολο του Αντιχρίστου, το 666. Θα γελούσανε μαζί μας. Θα μας έλεγε αυτό, ούτε καν το συζητάμε. Εμείς χρειάζεται να κάνουμε ομιλίες για να αποδείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι άρνηση του Χριστού. Και να πιστεί ο κόσμος τι, ότι δεν πρέπει να πάρουμε το αντίχριστο χάραγμα. Εκεί έχουμε φτάσει. Γιατί δεν είμαστε σωστοί χριστιανοί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να γίνουμε σωστοί χριστιανοί.
να κάνουμε πνευματικό αγώνα, να απέχουμε από την αίρεση, να είμαστε, να μην συμβιβαστούμε με αυτά που θα μας πούνε, διότι ξέρετε, όπως έπεσε η πόλη τότε, το ξανάπαμε, έτσι θα πέσουν τα πάντα αν δεν κρατήσουμε την πίστη μας. Η πίστη είναι αυτή που κρατάει τα πάντα. Η πίστη μας. Αν προδώσουμε την πίστη μας, όπως έλεγε, χάσαμε τα πάντα, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας τεράστιος Άγιος που δυστυχώς δεν το έχουμε δώσει την απαραίτητη σημασία, έλεγε Χριστό και ψυχή να μην χάσουμε. Από θεολογίες θα μπορούσαμε κι εμείς να μιλήσουμε πολύ θεολογικά. Έχουμε μπουχτίσει από θεολογίες. Η μεγαλύτερη θεολογία ήταν των Αγίων Μαρτύρων που όταν τους ρωτούσαν εσύ τι είσαι και έλεγε είμαι χριστιανός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θεολογία. Και εκεί πέρα βασιστήκαν οι Άγιοι Πατέρες και θεολογήσαν εκεί για την Αγία Τριάδα και για όλα αυτά. Μας λείπει το φρόνημα. Δεν πρέπει να καθόμαστε φρόνημα, αλλά να έχουμε φρόνημα χριστιανικό και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δίνουμε την ομολογία μας, άσχετα αν πολλές φορές ντρεπόμαστε να κάνουμε για το σταυρό μας μπροστά σε άλλους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να δίνουμε ομολογία πίστεως ανά πάσα ώρα και στιγμή, εν πρώτης όμως με τη ζωή μας. Ίσως γίνομαι κουραστικός επαναλαμβάνοντας τα ίδια, αλλά αυτή είναι η μοναδική λύση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αίρεση, να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα, διότι δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κάρτα του πολίτη, ούτε θα μπορέσουμε να αποφύγουμε όταν θα έρθει αυτό το χάραγμα του Αντιχρίστου. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν αποφεύγουμε, αντιμετωπίζουμε. Και πώς αντιμετωπίζουμε? Με τη δικιά μας προσωπική θυσία. Εμείς δεν σώζουμε την Εκκλησία. Δυστυχώς, αυτό το λένε πάρα πολύ, ότι εμείς θα σώσουμε την Εκκλησία. Όχι, εμείς δεν τη σώζουμε την Εκκλησία. Δεν είμαστε σωτήρες εμείς. Μόνο ο Χριστός σώζει. Εμείς απλώς αφυπνιζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε και τους αδελφούς μας, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και αν μας δοθεί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν. Αυτό είναι η λύση και αυτό είναι το μοναδικό πράγμα. Και όταν εμείς φωτιστούμε από το Θεό και έχουμε μια σωστή πνευματική ζωή και αγώνα, να είστε σίγουροι ότι ο Χριστός μας χρησιμοποιεί σαν πρόσωπα και θα βοηθήσουμε όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και την ίδια την Εκκλησία θα βοηθηθεί από μας. Αυτό είναι πρέπει να κάνουμε. Εκεί πρέπει να αφυπνιστούμε και αυτό λέγανε και οι Άγιοι Πατέρες. Δεν θα μακρύνω το λόγο παραπάνω. Απλώς θα κλείσω, γιατί ήθελα να κάνω μια άλλη ομιλία, αλλά αποφάσισα να πω δύο λόγια εκκαρδίας και τα υπόλοιπα να τα πούμε στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις που θα δώσουμε. Ο χριστιανός τι πρέπει να είναι? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να χωριστεί από τον Χριστό με τίποτε. Δεν θα πρέπει να μας χωρίσει τίποτε από την αγάπη του Χριστού. Διότι δεν πρόκειται για μία στιγμή αλλά για μία αιωνιότητα. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό κολλημένοι όχι τώρα μόνο αλλά για πάντα. Και δεν πρέπει να μας χωρίσει τίποτε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτε να μας χωρίσει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Το διαβάστε. Αυτό. Κοντά, κοντά γύρω, κοντά. Εδώ. Ναι. Ποιος λοιπόν... Από το αρχείο, από το αρχείο. Τι σημάς. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, θλίψεις ή εσωτερική στενοχωρία ή διωγμός εκ μέρους των απίστων ή πείνα ή γυμνώτης ή ιασδήποτε κίνδυνος ή μαχαίρα που να μας απειλεί με σφαγήν. Ναι, διαβάστε το όλο. Ναι. Καθώς γέγραπτε ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλη την ημέρα να λογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αντικρίζομεν βέβαια και αυτόν τον κίνδυνο της σφαγής, όπως άλλωστε έχει προφητευθεί και στους ψαλμούς ότι ένεκα σου Κύριε,
θα εκτιθέμεθα εις κίνδυνο θανάτου όλην την ημέρα να θεωρήθημεν από τους διώκτας μας ως πρόβατα προορισμένα εις φαγή. Αλλεντούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Αλλά εις όλας αυτάς τας δυσκολίες και τας απειλάς βγαίνομεν με το παραπάνω νικητέ δια της βοηθείας του Χριστού, ο οποίος τόσον πολύ μας έχει αγαπήσει. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα. Διότι έχω απόλυτον πεποίθηση και βεβαιότητα ότι ούτε ο θάνατος με τον οποίο μας απειλούν, ούτε ετέρψεις και απολαύσεις της ζωής τας οποίας μας υπόσχονται, ούτε υπερκόσμια δυνάμεις τα εν ουρανή στάγματα των αγγέλων και των αρχών και των δυνάμεων, ούτε περιστάσεις και τα γεγονότα του παρόντος, ούτε τα μελλοντικά γεγονότα. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπες του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ούτε ύψος δόξης, ούτε βάθος ταπεινώσεως και περιφρονήσεως, ούτε καμιά άλλη κτήση διαφορετική από αυτήν που βλέπομεν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, όπως μας την εφανέρωσε ο ίδιος διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά αν τα κάνουμε και αν μπορέσουμε, γιατί και ο Χριστός ήρθε να διδάξει μετάνοια και να διδάξει τι, να σώσουμε τις δικές μας ψυχές σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Όταν εμείς είμαστε σωστοί, τότε είμαστε μέλη της Εκκλησίας και μπορούμε να δίνουμε στην Εκκλησία αυτό που μας ζητάει η Εκκλησία μας, αυτό που μας ζητάει ο Χριστός. Δεν πρέπει να μας χωρίσει τίποτε από την αγάπη του Χριστού. Ούτε θάνατος, ούτε κάρτα του πολίτη, ούτε οικουμενισμός, ούτε οτιδήποτε μας ζητάνε να αρνηθούμε τον Χριστό, γιατί όλα αυτά είναι αρνήσεις. Αυτό όμως προϋποθέτει από μας ανδρεία και προϋποθέτει απόφαση ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τη νέα τάξη πραγμάτων, έστω και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε. Αυτή την απόφαση την έχουμε? Αν την έχουμε, τότε εμένουμε σε αυτή την απόφαση και τότε έχουμε ασφάλεια μέσα μας. Αν δεν την έχουμε, ψάχνουμε για απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι όλα απαντημένα από τους Αγίους Πατέρες. Εύχομαι όλοι μας, με την χάρη του Τριαδικού μας Θεού, ειδικά τη σημερινή ημέρα της Ορθοδοξίας μας, που είναι μεγάλη ημέρα που έχει οριστεί από τους Αγίους Πατέρες, να γιορτάζουμε την Ορθοδοξία, τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, που κατορθώθηκε με αίματα, όχι με ομιλίες, με αίματα και με διωγμούς. Γιατί κάθε τι που κατορθώνεται με αίμα και διωγμό, αυτό αξίζει. Εύχομαι σε όλους μας να πάρουμε αυτή την απόφαση, να μην μέσα εγκαταλείψει ο Θεός, να μην προδώσουμε τον Χριστό μας σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, γιατί δυστυχώς καθημερινά τον προδίδουμε, αλλά να μην τον προδώσουμε στην τελική μάχη που θα γίνει και που γίνεται καθημερινά, και έτσι με την χάρη του Τριαδικού μας Θεού και τις πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Υπεραγίας Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, να δώσουμε την ομολογία μας και μέσα από αυτή την ομολογία να σωθούμε και να είμαστε μαζί, όχι εδώ τώρα, αλλά μαζί στον Παράδεισο. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια μικρόφωνα, αλλά όποιος θέλει να ρωτήσει, θα πρέπει, επειδή δεν ξέρω αν δουλεύουν, θα πρέπει να σηκώνεται και να κάνει λίγο δυνατά την ερώτηση. Πατέρα Σάβα, συζητώντας με αρκετούς αδελφούς χριστιανούς, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία τους κολλάνε στο να, παρόλο που βλέπουν που πάει η παγκοσμιοποίηση, παρόλο που βλέπουν τι γίνεται στους κόλπους της Εκκλησίας, δύο είναι τα κάτω. Το ένα είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν την έννοια της αποτύχησης, όπως κάλλιστα μας ανέλησε ο πατέρας Ευστράτιος. Και το δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να μας το αναλύσετε, είναι ότι
δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να γίνει μυστήριο θείας ευχαριστίας χωρίς τη μνημόνευση επισκόπου. Αυτά είναι τα δύο πράγματα. Ναι. Και τελειώνω την ερώτησή μου. Πού μπορεί κανείς σε site να τους παραπέμψει ούτως ώστε να έχουν κατευθείαν τις απαντήσεις σε αυτά τα δύο πράγματα. Ναι. Ανέκαθεν, στην εκκλησιαστική ιστορία, όταν αντιμετωπίζαμε πρόβλημα αιρέσεως, όταν εισερχόταν στην εκκλησία η αίρεση, τότε ο τρόπος αντιμετωπίσεως ήταν ένας και μοναδικός. Προσπαθούσαν οι Άγιοι Πατέρες να βγάλουν τα αιρετικά δόγματα που προσπαθούσαν οι αιρετικοί να επιβάλλουν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, βγάζοντας έξω τους αιρετικούς, αν αυτοί οι αιρετικοί δεν άλλαζαν και δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις της Εκκλησίας. Αυτό που είπε και ο Γέροντας, αποτύχηση σημαίνει ότι δεν βγαίνω από την Εκκλησία έξω, αλλά βγάζω τους λύκους εκτός Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, όπως ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Αγίου Φωτίου, που είναι πολύ σημαντικός, και εκεί που ανακεφαλαιώνεται όλη η θεολογία και η πράξη των Αγίων Πατέρων στο πώς αντιμετώπιζαν τους αιρετικούς, όταν λοιπόν ένας επίσκοπος, είτε πατριάρχης, είτε μητροπολίτης, είτε επίσκοπος, είτε οποιοδήποτε και να είναι που να έχει μια θέση, κηρύσει αίρεση μέσα στην εκκλησία, γυμνεί την κεφαλή, δηλαδή απροκάλυπτα, τότε εμείς υποχρεούμαστε, είναι υποχρεωτικό αυτό, γιατί πολλοί λένε ότι αν θέλεις να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο, αυτό πρώτη φορά το ακούμε, όταν κάποιος έχει μια ασθένεια. Τότε υποχρεούται ο χριστιανός, όχι μόνο ο λαϊκός, αλλά και οι δασοφόροι, όλοι, αυτόν τον άνθρωπο, επειδή δεν είναι επίσκοπος αληθινός, αλλά είναι ψευδεπίσκοπος και είναι λύκος στην ουσία, φορώντας ένδυμα επισκόπου, να τον αποκόψουμε και να μην το μνημονεύουμε. Για ποιο λόγο? Διότι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, αυτόν που μνημονεύω σημαίνει ότι έχω την ίδια πίστη μαζί του. Η μνημόνευση τι είναι? Στις ιερές ακολουθίες και στη Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε έναν επίσκοπο. Και πρέπει να μνημονεύουμε. Αυτό είναι το διατεταγμένο. Είμαστε υποχρεωμένοι να μνημονεύουμε επίσκοπο. Εκτός όταν ο επίσκοπος αυτός κηρύσει αιρετικά. Για ποιο λόγο μνημονεύουμε επίσκοπο? Διότι ο επίσκοπος αυτός που μνημονεύουμε είναι εις τύπων Χριστού, και δεύτερον ότι πρέπει να δηλώσουμε ότι ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πώς θα το δηλώσουμε? Με την υποταγή μας στα θέσμια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει να έχει ιεραρχία και τον επίσκοπο πρέπει να τον μνημονεύουμε. Όταν όμως ο επίσκοπος είναι λύκος και αντί για να προσέχει το πίμνιο, το τρώει το πίμνιο, τότε αυτόν τον επίσκοπο εμείς οι ίδιοι, όταν δεν τον μνημονεύουμε, τον αποβάλλουμε εκτός Εκκλησίας. Δεν βγαίνουμε εμείς εκτός. Αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί έχει περάσει η επισκοποκεντρικότητα του Ζιζιούλα και του παπισμού. Ο παπισμός τι είναι? Στην ουσία ο παπισμός τι είναι? Γιατί είναι αίρεση? Είναι γιατί έχει το φιλεόκβε? Ναι, έχει την εκπόρευση. Έχει το έκλειτον, αλλά κυρίως είναι αίρεση διότι κάνει Θεό έναν άνθρωπο. Και ότι οτιδήποτε και να κάνει ο Πάπας είναι αλάθητος και πρέπει να τον μνημονεύουν. Το ίδιο πράγμα έχει περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οτιδήποτε και να κάνει ο Βαρθολομαίος πρέπει να τον μνημονεύεις, ακόμα και όταν βρίζει τον Χριστό. Όχι. Τότε δεν θα είχαμε Εκκλησία. Τότε δεν θα γινόταν αγώνες των Αγίων. Αυτό το πράγμα όμως, επειδή οι περισσότεροι χριστιανοί δεν γνωρίζουν εκκλησιαστική ιστορία, γιατί οι Άγιοι Πατέρες τι κάνανε? Όπως είπε ο Γέροντας ένα παράδειγμα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου Καλέκα και ο Πατριάρχης Καλέκας τον έβαλε 3,5 χρόνια στην Εκκλησία αφού τον αφόρησε πρώτα και τον αναθεμάτισε, παρακαλώ. Ποιον? Τον μέγιστο των θεολόγων, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που ήταν και λαβριώτης. Λοιπόν, γιατί από τότε υπήρχε επισκοποκεντρικότητα. Δεν θα μνημονεύσεις εμένα, θα κάνετε υπακοή σε ό,τι σας πω. Αυτό είναι η επισκοποκεντρικότητα και ότι πρέπει και εμείς να την ακολουθούμε. Αν όμως το κάνουμε αυτό, τότε βγαίνουμε εκτός Εκκλησίας. Και το επικίνδυνο ποιο είναι? Όταν μνημονεύεις έναν επίσκοπο, στην ουσία έχεις κοινωνία πίστεως με τα πιστεύω του. Δηλαδή,
αν εγώ αυτή τη στιγμή ή ο γέροντας ή οποιοδήποτε από εμάς ο αγιορείτες που έχουμε διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, μνημονεύαμε τον Βαρθολομαίο και λέγαμε ότι ξέρετε, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Πιστεύουμε τα των Αγίων Πατέρων, δεν συμφωνούμε με, με τη Σύνοδο της Κρήτης, είμαστε αντικουμενιστές, δεν θέλουμε τίποτα από αυτά, ο Πάπας είναι αίρεση και όλα αυτά. Ποιο μνημονεύεις τον Βαρθολομαίο? Άρα σημαίνει ότι πιστεύω αυτά που πιστεύει αυτός, άσχετα το τι λέω. Η πίστη μου ταυτίζεται με τη μνημόνευση του επισκόπου. Αυτό είναι θεολογικό. Θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε για να φέρουμε πολλά πατερικά παραδείγματα. Αλλά όλοι οι Άγιοι αυτό λένε. Είναι ταύτιση πίστεως. Οπότε, όπως λέμε κοσμικά, το λέμε έτσι λαϊκά, κολλάζομαι τζάμπα, ό,τι και να κάνω. Διότι θα κριθώ με την πίστη του επισκόπου που μνημονεύω. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να σταματήσω τον κατήφορο της αιρέσεως. Δεν είναι μόνο σε προσωπικό επίπεδο που είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να νοιαζόμαστε πνευματικά, είναι και σε επίπεδο εκκλησίας. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αίρεση που έχει έρθει στην εκκλησία? Με ποιο τρόπο? Μόνο με τη διαμαρτυρία μας? Όταν το 430 εισήχθη στην Κωνσταντινούπολη η αίρεση από τον Εστόριο, τότε οι Κωνσταντινούπολίτες που ήταν μέσα, όταν διακήρυξε ο Νεστόριος μέσα στην εκκλησία ότι η Παναγία δεν είναι Παναγία, δεν είναι Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος, τότε όλοι που βρισκόταν μέσα στην εκκλησία Κωνσταντινούπολίτες σηκωθήκανε και βγήκανε έξω. Φύγανε, δεν πήγαιναν να εκκλησιαστούν. Και τους επένεσε ο Άγιος Κύριλλος τότε. Πριν την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, πριν να γίνει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, τους επένεσε και τους είπε: καλά κάνατε, αυτό ήταν ομολογία που κάνατε. Γιατί αν έμεναν μέσα στην εκκλησία και συνεχίζανε να μνημονεύανε τον Νεστόριο τότε θα σήμαινε ότι δέχονται την αίρεσή του και συμφωνούν με αυτά, άσχετα τι πιστεύανε. Αυτό γίνεται σήμερα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνουν ένα αγώνα, ότι έχουν σωστή αντίληψη, αλλά πηγαίνουν και συμπνευματίζονται με αυτούς τους αιρετικούς και έχουν μολυσμό της αιρέσεως. Γι' αυτό πρέπει να διακόπτουμε την κοινωνία. Σκεφτείτε, αν αδειάζανε οι εκκλησίες, τι θα γινότανε? Ξέρετε, επειδή οι επίσκοποι, μου το έλεγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, σε ένα ασκητήριο που είχαμε πάει τώρα πρόσφατα, μου λέει: πάτερ, οι επίσκοποι λέει, δεν φοβούνται τον Θεό, τους ανθρώπους φοβούνται. Λοιπόν, και είχε δίκιο. Μου λέει: αν αδειάζανε οι εκκλησίες, θα γυρίζανε από τον οικουμενισμό. Όχι, λέει, γιατί τους ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά επειδή τους ενδιαφέρει να μην χάσουν τα μαγαζάκια τους. Και ίσως κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν και να κάνουν και κάποιο αγώνα που έχουν κάποια καλά στοιχεία μέσα. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν αφυπνίζεται ο λαός? Και όπως είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει προσωπική αφύπνιση. Δεν υπάρχει πνευματικός αγώνας, οπότε γιατί νοιαζόμαστε για την πίστη? Γιατί να μην είμαστε όλοι ενωμένοι? Γιατί να μην έχουμε αγάπη μεταξύ μας? Χωρίς αλήθεια φυσικά. Γιατί και ο διάβολος αγαπάει τους ακολουθούς του. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το απαντήσαμε ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει, νομίζει ότι αν δεν μνημονεύσει τον επίσκοπο βγαίνει εκτός εκκλησίας. Είναι λάθος. Ο επίσκοπος δεν είναι εκκλησία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που του βάζουν αυτό το λόγο στο στόμα του, ότι όπου ο επίσκοπος και εκεί η εκκλησία, δεν υπάρχει. Ψάξτε το, δεν υπάρχει. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει όπου ο Χριστός εκεί η εκκλησία. Τι κάνουν όμως οι επίσκοποι και αυτοί? Λένε στον αδαή λαό και στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ότι όπου ο επίσκοπος εκεί η εκκλησία. Και αν δεν μνημονεύσει τον επίσκοπο δεν υπάρχει θεία λειτουργία. Μπα, ο επίσκοπος έχει θυσιαστεί. Ή ο Σάββας θυσιάστηκε για τον κόσμο? Ο Χριστός θυσιάστηκε. Στο όνομα του Χριστού τελείται η εκκλησία, όχι στο όνομα του επίσκοπου. Ναι, όταν ο επίσκοπος είναι ορθόδοξος θα τον ακολουθήσουμε και θα βάλουμε και στήθος μπροστά και θα τον υποστηρίξουμε. Θα είμαστε μαζί του. Όταν όμως είναι αιρετικός, δεν θα έχουμε καμία σχέση μαζί του. Αυτά πρέπει να προσέξουμε και δυστυχώς περνάνε αυτά στον κόσμο, ότι αν δεν μνημονεύεις τον επίσκοπο δεν γίνεται ούτε θεία λειτουργία, ότι είσαι εκτός εκκλησίας και όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρουμε τι κάνανε οι Άγιοι. Κανένας Άγιος που ήταν ορθόδοξος δεν μνημόνευσε επισκόπους οι οποίοι ήταν αιρετικοί. Ποιο να πάρουμε, τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Θεόδωρο του Δίτη, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, το Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Μάρκο τον Εφέσου? Εδώ έλεγε ο Άγιος Μάρκος ότι ούτε στα μνημόσυνά μου, ούτε στην κηδεία μου δεν θέλουν να έρχονται. Και μας λένε άλλοι για μνημόσυνο αιρετικού επισκόπου.
Αν κάτσουμε κάτω και βάλουμε την ιστορία, αν μας πούνε έναν Άγιο ο οποίος μνημόνευε σε καιρό αιρέσεως, τότε εμείς θα πούμε εντάξει, έχουμε λάθος. Αλλά και ένας να το έκανε, η πλειοψηφία, το 99,9 θα λέγαμε εμείς, το 100% είναι, δεν μνημόνευαν. Πώς μπορούν να λένε τέτοια πράγματα? Τα λένε γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν την... επειδή δεν υπάρχει άγνοια, δεν γνωρίζουν και ο κόσμος, οι περισσότεροι είναι καλοπροαίρετοι, δεν κατηγορούμε τον κόσμο. Εμείς προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Όχι να κατηγορήσουμε, γιατί λένε ότι αφού το λέει ο ωραίος ο επίσκοπος, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Και έτσι πρέπει να ήταν. Για να το λέει πρέπει να ξέρει κάτι περισσότερο. Αλλά ξέρουν περισσότερα πώς να παραπλανήσουν και να τα πάνε καλά με την εξουσία. Διότι πέστε μου, ποιος ιεράρχης βγήκε? Ένα παράδειγμα απλό. Δεν λέμε για τον Βαρθολομαίο που τον φοβούνται όλοι. Λες και είναι κανένας μπαμπούλας. Ποιος ιεράρχης βγήκε να δώσει αφορισμό στην άθεια κυβέρνηση του Τσίπρα που κατεβάζει σταυρούς, που κατέβασε τα πάντα? Ποιος? Που έχουν τη δύναμη να πούνε ότι εμείς κύριε τάξη δεν πιστεύετε και έρχεστε και μέσα στην εκκλησία? Αφορισμός, ανάθεμα. Που μπορεί να το κάνουν. Ποιος το έκανε? Ουδής. Γιατί? Δεν ξέρουμε, δεν λέμε. Τις θέσεις καρεκλοκένταυροι και τα ευκόλως εννοούμενα που παραλείπονται. Δεν φοβόμαστε να το πούμε, εντάξει. Δεν φοβόμαστε να το πούμε. Γι' αυτό λοιπόν αφύπνιση του λαού και να αναλάβουμε προσωπικό αγώνα, πνευματικό αγώνα και για την Εκκλησία μας. Άλλος αν θέλει κάτι άλλο. Ναι. Από ό,τι μαθαίνουμε, προχωρεί το θέμα θέσπιση του νόμου για την κάθε πολίτη. Το θέμα είναι μεμονωμένο ο κάθε πολίτης πώς μπορεί να αντιδράσει, γιατί κάποιος πολίτης αντέδρασε στην κάρτα του σε ένα νόμο και κυνηγήθηκε, το ΆΜΚΑ. Αντίστοιχα το ΆΜΚΑ και κυνηγήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, όπως όταν καθιερωθεί ο νόμος, εμείς οι απλοί πολίτες πώς θα αντιμετωπίσουμε, γιατί θα κυνηγηθούμε οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να γίνει κάπου πιο συλλογικά, πιο νομικά, για να κατοχυρωθούμε και νομικά. Διότι έτσι όπως εδώ κατέβηκαν 2 εκατομμύρια κάτω για το θέμα της Μακεδονίας και δεν υπολογιστήκαμε. Πόσο λοιπόν μου άρεσε γιατί σε αυτή την περίπτωση θα υπολογιστούν καθόλου. Άρα θα προχωρήσει και θα καθιερωθεί. Κατά τι θα γίνει προαιρετικό και οπωσδήποτε θα γίνει υποχρεωτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα θωρακιστούμε εμείς οι απλοί πολίτες στην περίπτωση που καθιερωθεί αυτός ο νόμος? Εμείς κάναμε μία προσπάθεια και προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και περιμένουμε την απόφαση. Στις 19 του μηνός έγινε η δίκη και περιμένουμε την απόφαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό που νομικά μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς και ορισμένοι άλλοι που καταφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, πιστεύω ότι αυτή υπήρχε η δυνατότητα. Τώρα από εκεί και πέρα προσωπικά ο καθένας θα κάνει τον δικό του αγώνα. Θυμάστε τον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο που είχε κάνει τότε μεγάλο αγώνα για την ηλεκτρονική ταυτότητα και στο τέλος ο άνθρωπος το πλήρωσε με τη ζωή του βέβαια, διότι τον φάγανε λάχανα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν αυτά τα πράγματα, θα περάσουν. Εμείς κάνουμε το ανθρώπινο αυτό που μπορούμε και στο τέλος θα δείξουμε και τον προσωπικό αγώνα ο καθένας. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε τον ΆΜΚΑ. Μας έχουν κόψει την ιατρική περίθαλψη. Δεν έχουμε ιατρική περίθαλψη. Περισσότερη ιατρική περίθαλψη έχουν οι Πακιστανοί και όλοι οι πρόσφυγες που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είχα πάει πρόσφατα στο νοσοκομείο για να κάνω μια εγχείρηση. Και επειδή είχαμε κάποιον άνθρωπο δικό μας εκεί, ο άνθρωπος μας εξυπηρέτησε και μας έβαλε μέσα στο νοσοκομείο και κάναμε την εγχείρηση. Όταν πήγαμε στο θηρορό για να του δώσουμε τα στοιχεία μας, ποιος είμαστε, λέει, καλά δεν είναι Έλληνας, λέει ο πάτερ. Λοιπόν, έπρεπε να είμαι Πακιστανός δηλαδή για να με περάσουν μέσα να κάνω εγχείρηση. Σαν Έλληνας δεν μπορούσα να περάσω να κάνω εγχείρηση. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει. Χρηματοδοτούν, δίνουν ενίκεια, πληρώνουν τα ενίκεια των προσφύγων και των
όλων των ξένων που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα μας και δυστυχώς οι Έλληνες πεθαίνουν στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το κατάντημά μας. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει εμείς να αποφασίσουμε ο καθένας προσωπικά να αντισταθούμε μέχρι τέλους, να αγωνιστούμε και να φτάσουμε μέχρι ακόμα και το μαρτύριο. Γιατί αυτό λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Περιμένει ο Χριστός τους τελευταίους μάρτυρες. Αυτοί θα είναι οι τελευταίοι μάρτυρες που θα αγωνιστούν και δεν θα υποκύψουν στον Αντίχριστο. Δεν θα πάρουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Αυτά νομίζω τα λένε όλα. Όλοι έχουν αγωνία το τι θα γίνει. Όμως, αυτό που είπε και ο Γέροντας, που λέμε και εμείς, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα μέλλοντα. Δεν μπορούμε. Αυτά θα έρθουν, προφητευμένο ότι θα έρθουν. Όμως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που πρέπει να εργαστούμε πνευματικά είναι να ατσαλώσουμε τους εαυτούς μας, να δυναμώσουμε πνευματικά έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε για μαρτύριο, αν χρειαστεί. Να πάμε και για μαρτύριο. Να κάνουμε την ομολογία μας, αυτό και είναι και ο χριστιανός. Μα γι' αυτό ζούμε. Ζούμε για να μπορέσουμε να αποδώσουμε λόγον ευάρεστο στο αδέκαστο κριτήριο του δεσπότου Ιησού. Γι' αυτό δεν ζούμε. Αυτός δεν είναι ο χριστιανός. Χάσαμε λοιπόν τη δικιά μας πορεία. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ζούμε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο θα δώσουμε λόγο. Και όταν δεν έχουμε αυτές τις απαντήσεις και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είμαστε χριστιανοί, φυσικά θα έχουμε και αυτές τις ερωτήσεις ότι και πώς θα ζήσουμε. Μα δεν θα ζήσουμε. Εδώ είναι το θέμα. Ότι θα πάμε τότε, όταν θα έρθουν αυτά και πλησιάζουν. Βλέπουμε ότι πλησιάζουν και γρήγορα μάλιστα. Τότε θα πάμε για μαρτύριο. Είμαστε έτοιμοι για το μαρτύριο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν είμαστε έτοιμοι, δεν φοβόμαστε ούτε για τα σπίτια, ούτε για τα χρήματα που θα χάσουμε, ούτε για τα κτίρια, ούτε για τίποτε. Το μόνο που μας ενδιαφέρει, και αυτό είναι ο χριστιανός, είναι να παραδώσει την ψυχή του καθαρή στο Χριστό, έτσι ώστε όχι για λίγα πρόσχερα να χάσουμε τα αιώνια. Παρακαλώ. Λόγεται, υπάρχει ένα ερώτημα και θα ξεκινήσω πιάνοντας το τελευταίο μήνυμα που είπε από εσά. Για μας είναι προνόμιο να έρθει κάποιος στη χώρα. Δεν είναι δικαίωμά του. Άρα, όποιος μπαίνει δεν είναι ορθά μέσα στη χώρα μας. Άρα, όπως λέει και ο καθηγητής ο Μπαδονιώτης, είναι λαθρομετανάστης, λαθροεισβολέας ή ό,τι άλλο θέλετε. Δεν είναι μετανάστες. Αυτό για να βάλουμε τα πράγματα και ειδικά στη θέση τους. Είναι προνόμιο, το οποίο το χορηγούμε. Αλλιώς, αν δεν είναι προνόμιο, να κλείσουμε όλες τις αρχές μας στον κόσμο, όλα μας τα προξενία και να μην χορηγούμε βίζες. Διότι κάποιος που θέλει να έρθει εδώ πρέπει να έρθει με κάποιο τρόπο. Ένα θέμα αυτό για να βγουν τα πράγματα με τάξη στη θέση τους. Δεν μου αρέσει να παρουσιάσω τα πράγματα διαφορετικά. Το ερώτημά μου όμως πηγαίνει παραπέρα σε εσάς. Και είναι και προσωπικό το δίλημά μου. Εάν κρατείτε αυτές και κράτητε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πιστός πρέπει να εξομολογηθεί. Για να τσαλώσει. Πρέπει να μεταλάβει. Πρέπει να μπει στους ναούς. Με βάση τη δική σας ομιλία από την αρχή, το πρόβλημα έχει διευρυνθεί. Δεν μιλάμε λοιπόν για τον Οικουμενικό, αλλά μιλάμε για όλες τις κεφαλές και μιλάμε για όλη τη Δύση. Μιλάμε για όλους τους δεσποτάδες. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι ο μακρόθεν στην Κωνσταντινούπολη και η καταγωγή μου από εκεί. Μιλάμε για αυτούς που ζούμε εδώ. Άρα εμείς θα πάμε στους ναούς και κοιτάζουμε τους αδελφούς γύρω-γύρω. Στο ναό όμως ακούγεται το δεσπότη και αρχιερέα ημών. Αφού λοιπόν αυτοί δεν ορθοτομούν, χωρίς να πούμε εμείς Βαρθολομαίο, έχουμε ήδη χάσει την επαφή μας. Έχουμε ήδη χαθεί. Άρα, με τη δική σας αρχική τοποθέτηση, μια και κανείς δεν ορθοτομεί, αφού λέει ψέματα, αφού αποδέχεται, εμείς είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε ναό. Προσέξτε τι δίλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς. Και νομίζω ότι εκφράζουμε τους πάντες. Το ερώτημα είναι. Μα αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν μπαίνουμε στο ναό δηλαδή. Ναι. Αν δεν πω όμως στο ναό, αν δεν πάω να φιλήσω το χέρι ενός ιερέα
Εγώ προσωπικά γνωρίζω και 5-10 άξιους. Πώς θα εξομολογηθώ, πώς θα μεταλάβω τον αχράνο. Πώς. Αλλά βρίσκομαι, θα ήθελα να ολοκληρώσω, βρίσκομαι εκτός. Και πολλοί από τους φίλους μου μου λένε το φοβερό που όταν κάποτε σφάξαμε ραγιά μου να γιάσω. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω το αυτό. Και το λέω αυτό για να το αναλύσετε καλύτερα, ότι δεν μπορούμε κάποιοι εξ ημών να είμαστε πρόβατα επισφαλή. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να αντιδράσουν, αλλά κάποιοι μπορούν. Το να φύγεις ίσως είναι μια λύση. Αλλά κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να φύγουμε από το σπίτι μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, πολλοί χριστιανοί το έχουν αυτό το δίλημα. Θέλετε να απαντήσετε. Όντως, υπάρχει αυτό το δίλημα και υπάρχουν αυτές οι σκέψεις σε πολλούς ανθρώπους. Αυτοί, πολλοί άνθρωποι έχουν αυτές τις σκέψεις. Γιατί να μην πάω, πώς θα μπορέσω να σωθώ αν δεν μεταλάβω, αν δεν εξομολογηθώ. Και από τη στιγμή που υπάρχουν τα μυστήρια, που δεν έχει γίνει ακόμα καταδίκη των αιρετικών από σύνοδο και υπάρχουν τα μυστήρια, γιατί να μην πάω να κοινωνήσω με αυτούς, γιατί να μην πάω να εξομολογηθώ. Εγώ θα πιστεύω αυτά που πιστεύω. Εγώ θα είμαι Ορθόδοξος και δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει ο άλλος και τι κάνει ο Δεσπότης και τι κάνει στην προσωπική του ζωή και θα είμαι καλυμμένος. Εγώ θα εξομολογέμαι και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό το λένε πολλοί. Το λέγανε οι Άγιοι. Γιατί δεν το λέγανε οι Άγιοι. Για ποιο λόγο ο Άγιος Μάξιμος είχε να κοινωνήσει χρόνια και πέθανε στην εξορία χωρίς να κοινωνήσει, χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός 20 χρόνια είχε να κοινωνήσει. Άγιασε επειδή κοινωνούσε. Θα μου πείτε η Θεία Κοινωνία είναι ότι μεγαλύτερο. Ναι, είναι ότι μεγαλύτερο. Το μαρτύριο είναι ότι μεγαλύτερο, διότι πολλοί μάρτυρες χωρίς να έχουν κοινωνήσει ποτέ, χωρίς να είναι βαπτισμένοι, δώσανε το αίμα τους και τους γιορτάζουμε Αγίους. Ναι, είναι το μεγαλύτερο πράγμα Θεία Κοινωνία γιατί είναι ο Χριστός. Όμως δεν μας σώζει, γιατί πολλοί πηγαίνουν και το παίρνουν αναξίως. Δεν είναι δεδομένο ότι θα το πάρουμε όπως το πάρουμε και θα μας σώσει. Η ομολογία μας σώζει. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή είναι καιρός ομολογίας. Ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όταν εισερχόταν αίρεση όπως είπαμε προηγουμένως, διακόπτανε την κοινωνία και δεν πηγαίνανε στους ναούς. Φεύγανε από τους ναούς. Διότι υπάρχει μολυσμός. Μολυσμός στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό. Όταν πηγαίνω και μεταλαμβάνω από τα χέρια των ιερέων που δέχονται τη σύνοδο, είτε από σιωπή, είτε από φρόνημα, τότε κοινωνώ στην αίρεσή τους. Τι σημαίνει αυτό, ότι κοινωνώ, ότι γίνομαι και εγώ αιρετικός και ότι η Θεία Κοινωνία δεν με ωφελεί πλέον, αλλά είναι εις κρίμα και κατάκριμα. Και γίνεται αυτό. Γίνεται δηλαδή η Θεία Κοινωνία να είναι εις κρίμα και κατάκριμα. Ο Θεός δεν είναι φως, ναι, αλλά τους αναξίους δεν τους καίει. Ναι. Ανάξιος είναι εν πρώτης αυτούς που πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο και είναι αιρετικός. Γιατί μπορεί και ο παπικός τότε να πάει σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία και να μεταλάβει και να πάρει τον Χριστό. Τον Χριστό θα πάρει. Θα τον ωφελήσει. Όχι. Γιατί. Γιατί είναι αιρετικός. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αιρετικούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Δεν εκφράζουμε δικιά μας γνώμη. Έχουμε κάνει πολλές συνάξεις. Σε καμία δεν θα ακούσετε να λέμε εγώ πιστεύω ότι αυτό ή προσωπικά φρονώ ή νομίζω. Δεν νομίζω τίποτε, δεν πιστεύω τίποτε. Ταπεινωνόμαστε και κάμπτουμε γόνοι ταπεινά στους Αγίους Πατέρες και ακολουθάμε τους Αγίους Πατέρες. Αυτό λοιπόν για τη σωτηρία μας, όπως είπα προηγουμένως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουμε επικοινωνία με τους αιρετικούς που ακόμα δεν έχουν καταδικαστεί. Τώρα, πώς θα κοινωνήσω και πώς θα εξομολογηθώ είναι κάτι άλλο. Όταν όμως κάνω την ομολογία της πιστεώς μου, αυτό σημαίνει ότι νοιάζομαι για τη σωτηρία μου. Θα βρεθεί και ιερέας, θα βρεθούν οι ιερείς να κάνουν, θα πάμε στους ιερείς οι οποίοι δεν μνημονεύουν όσο μακριά και να είναι και θα σας πω τώρα γι' αυτό. Υπάρχουν τέτοιοι. Έχουμε ένα εδώ πέρα, ορίστε. Θα σας πω κάτι από τη δικιά μου την προσωπική, έτσι, διάλογο κάνουμε, δεν επιτεθόμαστε σε κανέναν. Λέμε τις απόψεις μας, λέμε τις απόψεις των Αγίων Πατέρων, συγγνώμη. Στη Ρουμανία, λοιπόν, που πηγαίνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 475 χιλιόμετρα
για να πάνε να κοινωνήσουν. Δεν πάνε κάθε Κυριακή φυσικά, έτσι. Και ξέρετε, εκεί πέρα οι αποστάσεις, οι δρόμοι δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τόσο καλοί όσο εδώ. Είναι καρμανιόλες. Δηλαδή το βράδυ πολλές φορές εκεί πέρα που πηγαίναμε, γιατί ταξιδάμε βράδυ για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ομιλίες, πεταγότανε κάρα στη μέση του πουθενά. Και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι από αυτά τα ταξίδια που κάνουν. Και στη Ρωσία το ίδιο. Γιατί πήγαμε και στη Ρωσία, κάναμε δύο ομιλίες στη Ρωσία. Λοιπόν, κάνουν τεράστιες αποστάσεις οι άνθρωποι για να βρουν έναν ιερέα, ο οποίος είναι Ορθόδοξος. Γιατί προηγουμένως διάβαζα πάλι τον Άγιο Θεόδωρο στο Δίτη και έλεγε ότι αν κοινωνήσεις από ιερέα ο οποίος είναι αιρετικός ή έχει αιρετικά φρονήματα ή, ακούστε, ή η ζωή του είναι διαβεβλημένη, φανερά, τότε έχεις κατάκριμα. Πού να τα πούμε σήμερα αυτά? Τα λέμε και λένε όχι, εγώ θα πάω και θα πιστεύω. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε το λαό. Να πούμε ότι όταν κοινωνάμε στις εκκλησίες, οι οποίες εκκλησίες έχουν ιερείς που δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης, δέχονται όλα αυτά τα πράγματα, τότε έχουμε κοινωνία πίστεως. Δεν μας ωφελεί ούτε η Θεία Κοινωνία, ούτε η εξομολόγηση, ούτε ο πνευματικός αγώνας. Γι' αυτό δεν κοινωνάμε. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε σε αυτές τις εκκλησίες να εξαπλώνεται τι, η αίρεση. Διότι λένε αυτοί ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτε, θα κάνουμε και το επόμενο βήμα, θα γίνει το ποτήριο. Εμείς τι θα λέμε? Θα γίνει και το κοινό ποτήριο που ήδη έχει γίνει. Εν την πράξη δεν έχει γίνει, τη θεωρία και όλα αυτά έχουν γίνει. Θα γίνει το κοινό ποτήριο και θα λέμε δεν μας ενδιαφέρει, εσείς πιστεύετε ότι θέλετε, εμείς θα κοινωνάμε και θα πιστεύουμε αυτά που θέλουμε. Εκεί θα γίνει. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό όλοι οι Άγιοι Πατέρες λέγανε μακριά από τους αιρετικούς. Και αυτό κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το λένε όσοι δεν έχουν τη γνώση και δεν έχουν καταλάβει το πρόβλημα. Νομίζουν ότι εφόσον θα πάνε μέσα στην εκκλησία, θα προσευχηθούν, όλα είναι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο, ότι υπάρχει αίρεσης, ότι υπάρχει οικουμενισμός, ότι μας έχουν προδώσει την πίστη. Εάν πιστεύεις λοιπόν ότι πραγματικά αν έχεις καταλάβει το πρόβλημα, τότε δεν θα θέλεις ο ίδιος να πας μέσα στην εκκλησία. Δεν το έχουμε καταλάβει, αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές το λέμε αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό τους και λέμε είναι δυνατόν να πούμε σε κάποιον να κάνει αποτύχηση αφού δεν ξέρει να κάνει το σταυρό του. Αυτό είναι τώρα η απάντηση εδώ. Δηλαδή δεν ξέρουμε, έχουμε τελεία άγνοια, γι' αυτό και μας φαίνεται βουνό. Εάν εμείς γνωρίζαμε, τότε θα επιβάλαμε στους ιερείς, στην ενορία μας, θα του λέγαμε «Πάτερ τι κάνεις, μας προδίδεις, εδώ θα ακολουθείς, εδώ θα τους επιβάλαμε να μας ακολουθήσουν». Αλλά επειδή υπάρχει άγνοια στο λαό, γι' αυτό και δυστυχώς αυτοί βαδίζουν ανενόχλητοι. Όπως και εμένα την κάνανε. Όπως και εμένα, ναι. Βεβαίως. Η επόμενη γραμμή είναι η συμπροσευχή ή το κοινοποτήριο? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Η κόκκινη γραμμή κατά τους Αγίους Πατέρες είναι η συμπροσευχή. Δεν υπάρχει ούτε ένας κανόν, ιερός κανόν, είτε από συνόδους είτε από Αγίους Πατέρες, που να λέει ότι όταν θα γίνει το κοινό ποτήριο, τότε κόβουμε την κοινωνία. Όλοι οι πατέρες λέγανε, όταν ο επίσκοπος κηρύττει αίρεση ή συμπροσεύχεται με αιρετικούς ή κάνει οτιδήποτε αιρετικό, τότε διακόπτουμε την κοινωνία. Αν δεν συνετιστεί, του κάνουμε κάποιες υποδείξεις, έτσι, και αν δεν συνετιστεί, τότε τον διακόπτει με την κοινωνία για να τον περάσουμε από συνοδικό δικαστήριο. Γιατί είναι υπεύθυνος. Γιατί η συμπροσευχή τι σημαίνει? Η συμπροσευχή στην ουσία, αν συμπροσεύχομαι με κάποιον, τι σημαίνει? Δεν είναι τόσο απλό. Μία φορά πήγαν στο Γέροντα Παΐσιο ένας παπικός και του είπε ότι θέλω να συμπροσευχηθώ μαζί σου, να πούμε το Πάτερ ημών. Μα δεν έχουμε τον ίδιο πατέρα, λέει. Δεν έχουμε την ίδια. Πώς θα συμπροσευχηθώ? Εγώ θα συμπροσεύχομαι στον Θεό μου και εσύ στον Θεό σου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε Πάτερ ημών μαζί. Γιατί δεν έχουμε τον ίδιο Θεό.
Οπότε, όταν υπάρχει συμπροσευχή, στην ουσία υπάρχει και κοινό ποτήριο. Αφού συμπροσεύχομαι, γιατί να μην κοινωνήσω και από το κοινό ποτήριο, αφού είμαστε, έχουμε κοινωνία. Η συμπροσευχή σημαίνει κοινό ποτήριο στην ουσία. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος όμως, καταλάβατε. Συμπροσευχή είναι ταύτιση πίστεως με αυτό που συμπροσεύχομαι. Παρακαλώ. Καταρχάς, ήθελα να σας συγχαρώ για τον αγώνα σας και για το έργο που κάνετε κατά της πανερέσεως του οικουμενισμού και κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που δυστυχώς θα τις επιβάλλουν στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και πανταχού σε όλους τους Ορθοδόξους. Ήδη έχουν γίνει όσον αφορά για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες πολλές ενέργειες από διάφορα ορθόδοξα σωματεία, από το Ορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, το οποίο προσέφυγε όπως προσφύγετε και εσείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένουμε λοιπόν μέσα στο Μάρτιο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τι θα κάνουν. Υπάρχουν βέβαια μεμονωμένοι επίσκοποι από το χώρο του Πατρόου Ερωτολογίου που φωνάζουν κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, όμως δεν είναι όλοι αυτοί. Εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι ότι στην υπηρεσία που εργάζομαι, σε δημόσια υπηρεσία που έχει μεγάλη ευρύτητα, μου έλεγε μία συνάδελφος ότι με την χρεωστική κάρτα, την πιστωτική κάρτα, όπου κάνουν ανάλυση στα ATM, σε λίγο δεν θα μπορούμε να παίρνουμε χρήματα αν δεν έχουμε την κάρτα αυτή, την οποία θα χρησιμοποιούμε όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά και στα σούπερ μάρκετ και ακόμα και στα εισιτήρια και τα οποία θα είναι διαμέσου πλέον κάρτας και θα μειώνεται σιγά το ποσό αυτής της κάρτας. Άρα λοιπόν δεν θα μπορεί κανείς να κάνει τίποτα εάν δεν έχει αυτή την ηλεκτρονική κάρτα η οποία είναι είτε πιστωτική είτε χρεωστική όπως λένε τώρα για το αφορολόγητο. Και τους λέω σε πολλούς συναδέλφους ότι δεν πρέπει σύμφωνα με τους αγιορείτες πατέρες, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύπτειας, όπως έχουν πει πάρα πολλοί μοναχοί στο Άγιο Όρος, στο 13ο κεφάλαιο 15 με 18 στίχο, ότι δεν πρέπει να δεχτούμε το σφράγγιμα είτε στο χέρι στο μέτρο. Και εκείνοι μου λένε δεν είναι τίποτα αυτό, το ξέρουμε μερικοί, ανώδυνα τώρα σας το λέω, ενώ είναι πνευματικοί άνθρωποι το παίρνουν. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, καλά το αναφέρατε και το προσεκτηθήκατε για την αποτύχηση. Ότι θα πρέπει να αποτυχιζόμεθα όταν βλέπουμε την καινοτομία και την αίρεση. Αυτό είναι γεγονός. Ήδη να αναφέρω στο παρελθόν ότι ο Άγιος Φιλάρετος, Ρώσος της Διασποράς, που έχει αναφέρει και ο πατήρ Χαράλογος Βασιλόπουλος στον Οικουμενισμό χωρίς μάσκα, διαφοροποιήθηκε εκκλησιαστικά από το Πατριαρχείο Μόσχας και διέκοψε κάθε κοινωνία με αιρετικό, γι' αυτό και βλέπουμε το Αγίας. Και ήδη βλέπουμε τώρα ότι και ο Κύριλλος, πέραν ότι δεν δέχτηκε το αυτοκέφαλο, αυτή την ψευτοεκκλησία που ανακήρυξε, Ουκρανική εκκλησία που ανακήρυξε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και θεώρησε ότι αυτή η ψευτοεκκλησία δεν είναι εκκλησία, ενώ στην ουσία αυτή εξαρτάται από το Πατριαρχείο Μόσχας. Είχε πει όμως ο Κύριλλος, ο Πατριάρχης Ρωσίας, είχε κάνει δήλωση ότι σε καμία μονή του Αγίου Όρους να μην μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Για το θέμα του οικουμενισμού. Άρα λοιπόν, αυτό που εστιάζετε προηγουμένως και εσείς πατέρα Σέβα και εσείς πατέρα Ευστράτη, είναι ότι δεν υπάρχει πνευματική κατάρτιση στο λαό μας. Ότι θα πρέπει να κατηχηθεί σωστά ο λαός μας και να ενημερωθεί συστηματικά και αναλυτικά για το θέμα της πανερέσεως του οικουμενισμού, αλλά και για το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Διότι ο κόσμος έχει πλήρη άδεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Που θα έπρεπε οι ίδιοι ιερείς και οι επίσκοποι να το κάνουν και οι επίσκοποι στην πλειοψηφία. Ναι. Κάποτε υπήρχε ένας Φλωρίνης Αυγουστίνος. Τώρα δεν υπάρχει. Απλώς ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση που μου κάνανε και είπα ότι θα την απαντήσω μέσα από ένα πολύ ωραίο βιβλίο
το οποίο είναι τα ισοδύναμα που καίνε του κυρίου Δημήτρου Σκατσιούνη, ενός θεολόγου αξιόλογου ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η ερώτηση είναι εξής. Επειδή είπαμε πως θα αναφερθούμε και στην κάρτα του πολίτη, με έχουν ερωτήσει πολλοί άνθρωποι. Γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα με το έξυπνο τσιπάκι είναι ισοδύναμο του χαράγματος και όποιος την αποδεχτεί θα είναι άρνηση για την πίστεως, έστω και αν δεν είναι το τελικό χάραγμα στο χέρι στο μέτωπο. Αυτή την ερώτηση την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η απάντηση είναι η εξής, η οποία συμφωνώ απολύτως και γι' αυτό θα τη διαβάσω μέσα από εδώ. Αμαρτία ως γνωστόν είναι η παράβαση του νόμου του Θεού, των θείων του εντολών. Για παράδειγμα, εάν ο Κύριος δεν έδινε την εντολή ουμιχεύσης, η διαπρατώμενη μοιχεία δεν θα ήταν αμαρτία. Όπως δεν ήταν αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη να λάβει σε γάμο δύο συγχρόνες γυναίκες. Τι τραβούσανε τότε. Η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας με τον ισοδύναμο του χαράγματος αριθμού 666 ως κώδικα, προκειμένου να αγοράσω ή να πουλώ, δεν θα αποτελούσε αμάρτημα εάν δεν αναφερόταν στην Αγία Αποκάλυψη η απαγόρευση της χρήσης. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Το έχω κλειστό. Εάν δεν αναφερόταν στην Αγία Αποκάλυψη η απαγόρευση της χρήσης του συγκεκριμένου αριθμού υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Προσέξτε τώρα. Το 666 εδώ δεν είναι ένας απλός αριθμός της κλίμακας αρρύθμισης, δηλαδή ένας που έπεται μετά το 667 και που προηγούταν το 665. Αλλά είναι έμβλημα, στάμπα και σφραγίδα ότι ανήκει σε κάποιον. Προσέξτε. Που δίνεται σε όλους τους ανθρώπους και αποτελεί χάραγμα ισοδύναμο του χαράγματος στο χέρι στο μέτωπο. Δεν είναι στο χέρι και στο μέτωπο, ο κάθε απλός άνθρωπος το καταλαβαίνει. Είναι ισοδύναμο. Και ισοδύναμο του χαράγματος του ονόματος του Αντιχρίστου. Το οποίο όνομα βέβαια δεν μας είναι ακόμα γνωστό. Αυτά είναι τα φοβερά ισοδύναμα της Αποκαλύψεως. Η αμαρτία είναι θανάσιμη, είναι πτώση, είναι άρνηση, αφού χάραγμα, όνομα και αριθμός 666 είναι ισοδύναμα. Το λέει ξεκάθαρα η Αποκάλυψη μέσα. Χάραγμα ή όνομα 666 είναι ένα και το αυτό. Την ίδια δουλειά κάνει το 666 στην ταυτότητά σου. Το ίδιο θα κάνει σε λίγο και το αντίστοιχο σφράγισμα στο χέρι στο μέτωπο. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος που χρησιμοποιούσε την διαβολοταυτότητα, όπως την ονομάζανε πολλοί πατέρες, πεθάνει, τι θα πει στον Κύριο? Κύριε, δεν είμαι ένοχος, γιατί δεν πήρα το τελικό χάραγμα? Δεν μας κάνει τέτοιες διευκολύνσεις η Αγία Αποκάλυψη. Άλλωστε, η βαρύτητα της αμαρτίας, της αποδοχής του χαράγματος 666, έγκυται πρωτίστως στην καταπάτηση της απαγορευτικής εντολής της Αποκαλύψεως και δευτερευόντως στο εάν το χάραγμα που εν γνώση μου χρησιμοποιώ βρίσκεται πάνω από την επιδερμία του χεριού μου ή κάτω από αυτήν. Αυτό και το κίνητρο και ο σκοπός και το περιεχόμενο και το σκεπτικόν είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ήτι η αποφυγή του οικονομικού αποκλεισμού του Αντιχρίστου. Είναι οικονομικός αποκλεισμός. Είτε το έχεις στο χέρι, είτε το έχεις στην τσέπη. Απλώς αλλάζει η θέση. Η μόνη διαφορά λοιπόν της ηλεκτρονικής ταυτότητας με το 666 χάραγμα χέρι στο μέτωπο, στο χέρι στο μέτωπο, είναι ότι αν κάποιος ανανύψει εγκαίρως, πράγμα πολύ δύσκολο, και πετάξει μια για πάντα την ταυτότητα, μετανοώντας ειλικρινά, γλιτώνει από του δράκοντα τα δόντια. Γιατί από το τελικό χάραγμα δεν υπάρχει γυρισμός. Το λέει η Αποκάλυψη μέσα, ότι όποιος πάρει το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο, δεν βλέπει πρόσωπο Θεού. Το λέει ξεκάθαρα. Εδώ ισχύει το «είναι πλέον αργά». Αλλά ποιος εχεύριον χριστιανός θα παίξει την ψυχή του κόρονα γράμματα, σημειωτέων ότι η μετάνοια δεν είναι δεδομένη για όσους λάβουν το χάραγμα 666 στην ταυτότητά τους. Η μετάνοια μόνος δυνατότητα υπάρχει, όπως υπάρχει άλλωστε και στο χάραγμα στο χέρι στο μέτωπο, ανεξάρτητα εάν καθίστανται ανέφικτοι και ανενέργητοι με δικιά μας ευθύνη. Γιατί λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καταστεί μετάνοια ανέφικτη και ανενέργητη και στην περίπτωση που θα λάβω το χάραγμα 666 στην ηλεκτρονική μου ταυτότητα? Γιατί ορισμένοι είναι τόσο αισιόδοξοι ότι μπορούν εύκολα να πετάξουν την ταυτότητα, την κάρτα του πολίτη, όταν γνωρίζουν
ότι θα τους έχει καταλήψει χάρης και θα είναι χαραγμένοι και τσιπαρισμένοι. Με τη συνείδησή τους στολή και ατροφική και πολύ ελεγχόμενοι από τρίτους, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί που θα πάρουν την κάρτα θα ελέγχονται, έχει αυτές τις δυνατότητες το τσιπάκι. Μέσω της αορά του σύγχρονης υπερτεχνολογίας θα μπορούν, αλλά και τι είδους μετάνοια μπορεί να προέλθει από ένα τέτοιο πονηρό λογισμό. Δηλαδή, Χριστέ σε αρνούμε, παίρνω εγνώση μου το σύμβολό σου, το σύμβολο του Αντιχρίστου, συγγνώμη, του διαβόλου, που καμία σατανική τελετή δεν γίνεται χωρίς αυτό το σύμβολο και καμία σατανική επίκληση δεν γίνεται χωρίς το 666. Το παίρνω εγνώση μου για να κάνω τη δουλειά μου και θα μετανοήσω αργότερα, όταν θα περάσω τις δυσκολίες. Λοιπόν, δεν γίνεται. Είναι πονηρός ο σκοπός. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι άρνηση. Δεν είναι το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Ο κάθε χέφρον άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει εύκολα. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που λένε είναι το χάραγμα. Αυτό είναι το τελικό χάραγμα. Δεν είναι. Το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο θα το κάνει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Θα το κάνει ο ψευδοπροφήτης την εποχή που θα έχει εμφανιστεί ο Αντίχριστος για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Όμως και αυτό είναι άρνηση Χριστού. Είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό χρειάζεται φρόνημα για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι άρνηση και με τη συγκατάθεσή μας, γιατί μας ζητάνε να την πληρώσουμε την κάρτα του πολίτη. Η κάρτα του πολίτη έχει κόστος για κάθε άνθρωπο που θα την πάρει. Έχει κοστολογηθεί. Αυτομάτως έχουμε τη συγκατάθεσή μας. Γι' αυτό είναι και άρνηση του Χριστού η κάρτα του πολίτη. Ναι, είναι άρνηση, ναι, οπωσδήποτε... Δεν μας τις στέλνουν χωρίς να συγκαταθέσουν. Αυτό είναι ακόμα πιο πονηρό. Αυτό είναι ακόμα πιο πονηρό για να έχεις και την υπογραφή σου πλέον, έτσι. Ο κύριος. Πριν τέλος μακάριζε, φωνάζουν οι κλέφτες για να φύγουν οι νοικοκυρέοι. Τι είναι οι νοικοκυρέοι? Εγώ είμαι νοικοκύρης. Έτσι θα λέει ο Κύριος μας. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τη Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα. Δεν υπάρχει Μακεδονία χωρίς τον Αλέξανδρο. Δεν υπάρχει Αλέξανδρος χωρίς τη Μακεδονία. Ό,τι δεν λύνεται, κόπτεται. Γόρδιοι δεσμοί δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας επιβάλλουν. Ποιοι είναι αυτοί που μας επιβάλλουν από την ημέρα που θα γεννηθούμε, που μας σκλαβώνουν, μας κάνουν ήλωτες? Η άβυνα. Ποιοι είναι αυτοί, ενώ τους ξέρουμε όλοι πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν κατά της ανθρωπότητας, με παχουλούς μισθούς, σατανιστές, πίνουν αίμα και τρώνε σάρκες, όπως έχουμε και στην Εκκλησία την ελλαδική, ανθρώπους που τρώνε σάρκες και πίνουν αίμα. Και γίνονται θυσίες κάθε μέρα στην πατρίδα μας. Πριν τέλος μακάριζε. Όχι. Μεταγμένος στο Χριστό για την ελευθερία της πίστης και αγώνα για την αλήθεια και το φως. Όλοι πρέπει να είμαστε έτσι. Μας, ναι, όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι μας φτάσαμε εδώ, γιατί δεν ξέραμε, κανείς δεν ήξερε. Ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι προτετελεσμένου γεγονότος. Όχι. Εντάξει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Ενώ είχα σχημένο το κεφάλι και δούλευα 35-39 χρόνια για να προσπαθήσω να κάνω οικογένεια, σαν τίμιος άνθρωπος κι εγώ και άνθρωπος του Χριστού που δεν με εγκατέλειψε ποτέ, άσχετα εγώ αν δεν ήμουν ποτέ στον δρόμο του. Παρόλα αυτά όμως, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ευθύνη να αναλάβουμε τις ευθύνες, άλλος λίγο, άλλος πολύ, το μερίδιο ευθύνη που μας αναλογεί. Θα πρέπει να ταχθούμε στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η αλήθεια και το φως. Έτσι, γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις συναντήσεις, για να μπορέσουμε να αφυπνιστούμε, να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε αμέτωχοι αυτές τις καταστάσεις που ζούμε τώρα. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να ταχθούμε με τον Χριστό. Αυτό είναι όντως. Δεν υπάρχει καθαρή συχνότητα για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι Έλληνες. Είναι όλες οι συχνότητες καπελωμένες.
Βλέπετε τι γίνεται με τα αυγά του φιδιού που τρέψαμε στον κόλφο μας τόσα χρόνια. Σωτήρες από εδώ, σωτήρες από εκεί. Ποιος Θεός, ποιο Χριστός, έλα εδώ μαζί μου, στον Δία, έλα εδώ στα λεφτά. Ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά, έχουν πιαστεί όλοι από τα μαλλιά και είναι πολέμοι του Χριστού. Είναι η εποχή της αποστασίας με λίγα λόγια. Γι' αυτό και εμείς ως βαπτισμένοι χριστιανοί που έχουμε δώσει υποσχέσεις, θα πρέπει να τηρήσουμε πρώτες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο βάπτισμά μας, που τις οποίες δυστυχώς ξεχνάμε. Λοιπόν, να ξεμπροστιάζουμε όλους και φυσικά. Να είμαστε εμείς οι νοικοκυρέοι. Αυτοί είναι οι ψεύτες και οι κλέφτες. Αυτό χρειάζεται όμως αφύπνιση. Να αφυπνιστεί ο λαός και να κάνει πνευματική ζωή. Θα πρέπει να πει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή εδώ να είμαστε με τον Χριστό και να επιβεβαιώνουμε έναν σαντανιστή. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώνουμε σατανιστές και κλέφτες. Γιατί πίσω από ένα ψεύτη υπάρχει ένας μεγάλος κλέφτης. Λοιπόν, με ψευτιές και με κλεψιές εμείς δεν έχουμε παρτίδες. Δεν θέλουμε να έχουμε παρτίδες. Θα πρέπει να αντισταθούμε, να μην πληρώνουμε τίποτα. Να, ένας τρόπος. Να, ένας τρόπος. Φόρος στο ένα, φόρος στο άλλο, φόρος στο παράλληλο. Θα ανεβάσω ένα βίντεο που είναι πολύ συνταρακτικό, με συντάραξε, το οποίο είναι το πραγματικό. Θα πρέπει να βρούμε ένα site, κάτι το οποίο θα είναι ένα κανάλι και θα πρέπει να είναι εθνικό από όλο τον κόσμο, παγκόσμιο, που θα είναι μόνο για τους Έλληνες. Διψάνε οι Έλληνες. 2.160 χρόνια η Ελλάδα δεν είναι ελεύθερη. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Εμείς αυτό που δίνουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που λέμε είναι εν πρώτης και δεν μπορεί να το καταλάβει ο απλός κόσμος, διότι περιμένουν θαύματα. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε στην εποχή της αποστασίας. Προδίδεται όχι μόνο ο Χριστός από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, γενικά ο κόσμος έχει ξεφύγει. Βρισκόμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου, είναι η μεγάλη αποστασία, βιώνουμε τη μεγάλη αποστασία. Εμείς λοιπόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε και εμείς σαν μοναχοί, δεν είμαστε ούτε σύνοδος ούτε επίσκοποι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο πώς. Τον εαυτό. Όταν εμείς αλλάξουμε τον εαυτό μας, γιατί ο Χριστός τι είπε. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Σε κάθε ένα άνθρωπο προσωπικά πήγαινε και έκανε το κήρυγμα της μετανοίας. Αν εμείς είχαμε φως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πρώτα φωτιστήνε, έπειτα φωτίσε. Πρώτα καταθήνε, έπειτα καθάρε. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να φωτίσουμε και εμείς τους ανθρώπους, πρέπει να έχουμε φως. Αν δεν έχουμε εμείς φως, που όπως είπες είναι ο Χριστός το φως και το ξέρουμε όλοι μας, φως Χριστού φαίνει πάση, πώς θα μπορέσουμε να το μεταδώσουμε. Πώς θα μπορέσει και ο λόγος εμάς των ταπεινών μοναχών να έχει τουλάχιστον μια μικρή δύναμη, χάρη, για να μπορεί να αφυπνίσει. Γιατί δεν κάνουμε εμείς τίποτε. Εμείς τι να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αμαρτίες και βρωμιές. Αυτό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Οτιδήποτε καλό κάνει, άνωθεν καταβαίνει εκ του πατρός των φώτων. Ακόμα και μια λέξη που λέμε καλή, ο Χριστός τη βάζει στο στόμα μας. Εμείς αναλογισμό πολλές φορές έχουμε και δεν μπορούμε να το βγάλουμε και προσπαθούμε χρόνια να βγάλουμε αναλογισμό και δεν μπορούμε. Όχι να φωτίσουμε και να σώσουμε και να. Όχι. Αλλά μπορούμε τον εαυτό μας. Και όταν φτιάξουμε εμείς τον εαυτό μας, αυτομάτως ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Η Εκκλησία του Χριστού, η Καθολικότητα, έλεγε πολύ ωραία ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, παρεξηγημένος Άγιος, γιατί δεν προβάλλεται όπως πρέπει να προβάλλεται. Αποκαλυπτικός θεολόγος, θεούμενο πρόσωπο, δούλος του Χριστού, ομολογητής, έλεγε ότι η Καθολικότητα της Εκκλησίας, όταν ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως, που έχουν αναλύσει πολλοί Άγιοι Πατέρες, το τι σημαίνει εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Καθολικότητα της Εκκλησίας λοιπόν έλεγε μέσα ότι συνίσταται και σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των πιστών, όταν είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας. Τότε έχουμε καθολικότητα. Και πότε, πώς την καταλαβαίνουμε την καθολικότητα της πίστεως, όταν κοινωνάμε τον ίδιο Χριστό, από το ίδιο ποτήριο, εγώ που βρίσκομαι στο Άγιον Όρος, ο άλλος που βρίσκεται στην Αμερική και ο άλλος που βρίσκεται στην Αυστραλία. Αυτή είναι η καθολικότητα της Εκκλησίας μας. Εν τη πίστη. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, όταν είμαστε ενωμένοι πνευματικά, φωτισμένοι. Όταν δουλεύουμε και είμαστε καθαροί, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής
στην Αποκάλυψη υπάρχει το βιβλίο της ζωής, που λέει ότι θα γραφτούν μόνο αυτοί που θα σωθούν, τα ονόματα είναι γραμμένα αυτών που θα σωθούν. Και ποιοι είναι αυτοί που θα σωθούν? Όλοι αυτοί που είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι? Όχι. Όταν βαπτιζόμαστε, λέει ο Αγίος ο Χρυσόστομος, υπάρχει ένας κατάλογος, ένα άλλο βιβλίο, στρατιωτικός κατάλογος του Χριστού που γραφόμαστε εκεί πέρα όλοι. Υπάρχει στρατιωτικός κατάλογος, ναι. Απογραφόμαστε χριστιανοί, δίνουμε όρκους, δίνουμε υποσχέσεις. Υπάρχει όμως και το άλλο βιβλίο, το οποίο θα πρέπει εκεί να παλέψουμε, να δώσουμε ομολογία, να δώσουμε αίμα για να γραφτούμε. Γιατί και η Αποκάλυψη λέει μέσα ότι θα υπάρχουν μάρτυρες που θα κλαίνε, που θα δώσουν αίμα για να περάσουν μέσα στον Παράδεισο. Έτσι θα περάσουμε. Δεν είναι, ακόμα και αν δεν προφτάσουμε τα μαρτύρια, η χριστιανική ζωή, η πνευματική ζωή, θέλει να είσαι παλικάρι για να μπορείς να την κάνεις. Να μην το βάλεις στα πόδια. Να καθίσεις, να παλέψεις και με τα πάθη σου, αλλά και με τις αδυναμίες του συνανθρώπου σου και ειδικά με τις δικές σου. Πρέπει να δώσουμε αίμα για να πάρουμε πνεύμα και να μπορούμε να σωθούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Γιατί λέμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο και δεν γίνεται τίποτε. Γιατί δεν γίνεται τίποτε? Βγαίνουν πολλοί, έχουν πολύ καλά σχέδια κάποιοι άνθρωποι και έχουν και καλές ιδέες. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτε. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχουν τα άτομα. Μπορείς να φτιάξεις μια ποδοσφαιρική ομάδα, αν τα άτομα που θα πάρεις, μπορείς να φτιάξεις. Να πάρεις 11 άτομα και να τα βάζεις να παίξουν μπάλα. Έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα. Θα έχει απόδοση? Αν δεν είναι καλοί παίκτες, θα έχει απόδοση? Θα είναι ομάδα χωρίς απόδοση. Τίποτε. Το ίδιο καθαπαθαίνουμε και εμείς. Είμαστε χριστιανοί χωρίς να έχουμε απόδοση. Γιατί δεν έχουμε απόδοση? Γιατί δεν είμαστε παίκτες. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν είμαστε μαχητές να μπορούμε να χτυπήσουμε εν πρώτης τη γροθιά στην αμαρτία, την προσωπική μας αμαρτία. Και εντάξει, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Μπορεί να πέφτουμε. Αλλά αυτό δεν θα μας κάνει να το βάλουμε κάτω. Θα προσπαθήσουμε και θα ξαναπροσπαθήσουμε. Γι' αυτό υπάρχει μετάνοια. Αλλά αυτό είναι που χρειάζεται. Να φτιάξουμε τον εαυτό μας και αν το κάνουμε θα δείτε ότι θα γίνουν θαύματα. Θαύματα θα γίνονται. Θα γίνονται θαύματα. Παρακαλώ. Ναι. Το 2002. Μετά εσείς. Το 2002 έχω γνωρίσει μια γερόντισσα, ο οποίος τιμήθηκε να γνωρίσει πάνω σε ένα σοβαρό θέμα υγεία. Της λέω, αδερφή, λέω, εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και μου λέει έντονα και δυνατά, Βασίλειε, εάν πάθει τίποτα ο τελευταίος τροχός της αμάξης, θα κολοκάτσει άμαξα. Ήταν μια πραγματικότητα που με έφερε να βάλω το μυαλό μου σε μια τάξη, να καταλάβω ότι δεν ήμουν μόνο ο καρπός του έρωτος της κοιλίας της μητέρας μου. Γιατί αυτός, όπως ξέρω και όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν πώς γεννιόνται τα παιδιά, είναι αυτός η πάνω που μας δίνει την ψυχή και την πνοή. Όλοι μας έχουμε χρέος. Το χρέος είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Γνώθης αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και από εκεί και πέρα καλούς αγώνες. Αμήν. Του Χριστού την πίστη την Αγία. Μια-δύο ερωτήσεις ακόμα και να... Παρακαλώ. Ναι, όσον αφορά την κάρτα του πολίτη, νομίζω ότι και πιο... εδώ και αρκετά χρόνια είχε ξεκινήσει αυτό το θέμα με την κάρτα του πολίτη. Κι όλο γινόταν κάποια πράγματα. Καλά, σημασία. Λοιπόν, και όλο κάτι γινότανε και πήγαινε πίσω και πάλι πίσω. Και τώρα βλέπουμε ότι και με το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή έχουν πάρει ανάφλεξη. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά πιστεύω, όχι μόνο εγώ και άλλοι άνθρωποι, ότι λόγω του ότι θα ξεκινήσει πόλεμος, κάποια πράγματα θα μπλοκαριστούν και δεν θα προχωρήσουν. Τώρα, βέβαια, ο πόλεμος δεν είναι καλό πράγμα, αλλά. Λοιπόν, πολλές φορές είναι αναπόφευκτος. Ναι, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί να γίνει πόλεμος, μπορεί να μην ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα. Είναι πράγματα τα οποία όμως αυτά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει αναταραχή και εκβράζει το καζάνι, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αποδώσουμε λόγο στον Κύριο, να φύγουμε ανά πάσα στιγμή. Αν είμαστε έτοιμοι, τότε είναι καλό αυτό για μας. Φυσικά πρέπει να βλέπουμε το τι γίνεται, αλλά προσωπικά να είμαστε πνευματικά έτοιμοι. Παρακαλώ.
σίγουρα, αλλά όταν είναι προαιρετική στην αρχή, δεν πρέπει να πάμε να πάρουμε την ταυτότητα. Φυσικά δεν πρέπει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο στην προαιρετική, αλλά και στην υποχρεωτική δεν πρέπει. Σίγουρα, αλλά υπάρχει κάποιο κόσμο που το βλέπει σαν παιχνιδάκι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε λίγο ησυχία, παρακαλώ, να ακούσουμε την ερώτηση. Εμείς τι κινδύνους θα έχουμε, άσχημα πράγματα στη χώρα, θα κινδυνεύουμε σαν χριστιανοί από αυτούς. Δεν το έχετε καταλάβει ότι μας έχουν πουλήσει και οι θρησκευτικοί ηγέτες και οι πολιτικοί ηγέτες. Δεν φέρανε εδώ όλο τον κόσμο αυτό τυχαία. Όλα αυτά είναι στο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό φέραν τον κόσμο εδώ πέρα. Εμείς παιδιά δεν κάνουμε. Καταντήσαμε γυροκομείο, λοιπόν τα κορίτσια μας κάνουν εκτρώσεις 500.000 το χρόνο, εκτρώσεις, τα πετάμε στα σκουπίδια τα παιδιά, λοιπόν τι περιμένουμε, δηλαδή έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Πού θα πάμε δηλαδή, να αφήσουμε την πατρίδα μας να πάμε αλλού. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά είναι στο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Μία πρόταση παρακαλώ. Επειδή πολλές φορές αναφερθήκατε και σωστά στο θέμα της προσωπικής μετάνοιας και της προσωπικής αφύπνισης για την πίστη, για την Ορθοδοξία. Κάνα βιβλιαράκι έτσι θα πάρετε, κάνα πρωτοβουλία ας πούμε να βγει ένα μικρό... Έτσι, για να αποκαλύπτονται και τα σχέδια του οικουμενισμού και της πανθρησκείας, αλλά και τα σημεία τα οποία εμείς, ας πούμε, πάντα με πατωτερικό φρόνημα πρέπει να τραφούμε και να ανατραφούμε. Ναι, να σας πω, εμάς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως μοναχοί, είπαμε ότι ούτε επίσκοποι είμαστε, ούτε υπεύθυνοι για το πίμνιο, απλώς αφού ήμασταν προϊστάμενοι και είχαμε κάποια θέση με τον γέροντα και μπορούσε, είχαμε κάποιο λόγο και μπορούσε και ακουγόταν η φωνή μας και δεν μπορούσαμε πλέον να μένουμε σε αυτή την απραξία και να συμφωνούμε στην ουσία με την προδοσία, με τη σιωπή μας, γι' αυτό αναλάβαμε αυτόν τον αγώνα. Μπορούμε με τις ομιλίες αυτές, τις συνάξεις που κάνουμε, έχουμε εκδώσει και κάποια βιβλία τα οποία σαν αγιορείτες πατέρες που προσπαθούμε να αφυπνίσουμε το λαό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα μας βοηθήσει ο Κύριος πρώτα απ' όλα, ο Χριστός μας να κάνουμε, θα το κάνουμε. Αλλά πρέπει και ο λαός, ο απλός, εσείς δηλαδή, θα πρέπει και εσείς να δράσετε. Δεν θα πρέπει να καθέστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και πρώτα απ' όλα, αυτοί που δεν έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου, ας πούμε για αυτό το θέμα που πάρα πολύ τους καίει, θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν στους ιερείς τους και να τους πούνε πώς μπορείτε και οι μνημονεύετε με επισκόπους που δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης. Και μετά από εκεί και πέρα, να, αν βλέπουν ότι οι ιερείς δεν συμμορφώνονται, τότε θα πρέπει σιγά σιγά να αποστασιοποιούνται, να μην πηγαίνουν σε εκκλησίες, να πηγαίνουν εκεί που δεν μνημονεύονται οι επίσκοποι, για να αρχίσουμε να κάνουμε αντίδραση. Αν δεν αντιδράσουμε, θα περάσουν τα πάντα, θα γίνει η ένωση de facto, θα γίνουν κοινά ποτήρια και θα λέμε ότι εμείς αγωνιζόμαστε ακόμα. Μα δεν είναι αυτός αγώνας. Δηλαδή δεν πρόκειται να βοηθήσουν τόσο τα βιβλία όσο η πράξη που θα κάνουμε. Και εμείς όταν κάναμε αυτό το βήμα, διότι ξέρετε το πρόβλημα υπήρχε και στο αντιοικουμενιστικό μέτωπο. Όπως προηγουμένως μιλούσαμε ότι υπάρχουν πολλοί πατριώτες που δεν είναι πατριώτες, έτσι και στο αντιοικουμενιστικό λεγόμενο μέτωπο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν την αποτύχηση εδώ και πολλά χρόνια. Η διακοπή μνημοσύνου έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει γίνει. Γι' αυτό και φτάσαμε στη Σύνοδο της Κρήτης. Δεν έπρεπε να γίνει η αποτύχηση μετά τη Σύνοδο της Κρήτης, έπρεπε να γίνει πριν. Πολύ πριν. Δυστυχώς όμως κάποιοι την εμπόδιζαν. Έγινε ζημιά. Τώρα όμως έχουμε τα απόνερα αυτής της ζημιάς και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα μάζευτα. Γι' αυτό δεν είναι τόσο, ξέρουμε τι γίνεται και με τον παπισμό και με τον οικουμενισμό, δράση θέλουμε, θέλουμε πράξη, θέλουμε ομολογία. Οι άνθρωποι να καταλάβουν, να ξυπνήσουν και ένας-ένας να αφυπνίζεται και να αφυπνίζει και το διπλανό του. Θέλει πλέον δουλειά, όχι πια λόγια, αλλά έργα. Πατέρα,
Ναι, να κλείσω. Και ενδεχόμενα την έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ωραία, είπε κάποιος ότι υπάρχει το όπλο του νόμου. Ωραία, το κάνουμε, το κάνατε. Είπαμε για τους υπόλοιπους δεσποτάδες, ωραία, το είπαμε. Υπάρχει και μια μερίδα που μιλάει για το παλαιό, πέρα από το Άγιο Νόμος. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές μας μιλάνε και μας λένε, μα εμείς τα λέγαμε χρόνια, τα λέγαμε και πριν από εσάς. Τι γίνεται με αυτή την υπόλοιπη. Ωραία, αυτό, να πω αυτό το πράγμα για να κλείσουμε. Γι' αυτό μόνο ρωτάμε. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά σε 5 και 10 λεπτά δεν είναι γίνεται να το εξαντλήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Επιγραμματικά θα σας πω. Επιγραμματικά. Δυστυχώς ο οικουμενισμός κατάφερε και δίχασε τους χριστιανούς και εκεί και με το ημερολόγιο. Γιατί ήταν το πρώτο βήμα του οικουμενισμού και ποιος μπορεί να το αρνηθεί. Λοιπόν, έπρεπε αυτή η σύνοδος που έγινε τώρα, δηλαδή η σύνοδος, η ψευδοσύνοδος, συγγνώμη, της Κρήτης, να είχε επιλύσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, επέβαλε όλα τα αιρετικά, αλλά αυτά τα πράγματα που έπρεπε να έχει κάνει, δεν τα έκανε. Δηλαδή τι, να διορθώσει αυτόν τον διχασμό και να ενωθούν. Γιατί όντως θα πρέπει να γίνει, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διχασμός. Αλλά αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο μια σύνοδος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να αποφασίσω γιατί είμαι μοναχός. Μια ορθόδοξη σύνοδος όμως θα έπρεπε να διορθώσει αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει ούτε παλαιό ούτε νέο, όλοι να έχουν ένα ημερολόγιο και να είμαστε όπως πριν το 24, που δεν υπήρχε διχασμός. Έτσι, αυτό δεν και εμείς το λέμε και το υποστηρίζουμε. Δεν είναι ότι βάζουμε εναντίον, θέλουμε όλοι οι Ορθόδοξοι να είναι ενωμένοι εν τη αληθεία, εν τη πίστη. Και αυτός είναι ο αγώνας μας. Και με τους οικουμενιστές, ήθελα να το πω αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε για να βρίσουμε, ούτε για να κατηγορήσουμε ούτε του παλαιού ερωτολογίου τους ανθρώπους που και αυτοί έχουν το δικό τους αγώνα, αλλά ούτε και τους οικουμενιστές, προσέξτε, που είμαστε αντίθετοι, που μας βρίζουν, που μας διώκουν. Είμαστε εδώ για να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Και να αφυπνιστεί ο λαός, ο οποίος έχει τη δύναμη και ο οποίος λαός είναι λαός του Θεού και από τους αιρετικούς επισκόπους έχει κατευθυνθεί στην αίρεση. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να καταδικάσουμε. Είμαστε για να αφυπνίσουμε. Και αυτό το κάνουμε πρώτα με το δικό μας παράδειγμα, διακόπτοντας την κοινωνία με όλους τους αιρετικούς επισκόπους που δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης, και ας μην είναι καθυρημένοι, έτσι κάνουν οι Άγιοι, για να δώσουμε εμείς πρώτοι το παράδειγμα και να ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι. Και ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να γίνει μια Ορθόδοξη Σύνοδος, η οποία θα καταδικάσει όλους αυτούς και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Μπορείτε να μου πείτε, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Εντάξει. Μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτή η σύνοδος. Όμως, εγώ σαν μοναχός δεν μπορώ να πάρω αποφάσεις συνόδου. Μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει, που δεν κάνουν οι άλλοι όμως. Που αν το κάνανε, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αν είχαμε διακόψει όλο το μνημόσυνο αυτή τη στιγμή των επισκόπων, δεν θα υπήρχε πρόβλημα και δεν θα γινόταν. Θα καταδικάζανε οι ίδιοι επίσκοποι, ξέρετε, στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Μάξιμος και δεν πρόλαβε να τη δει, στην 6η Οικουμενική Σύνοδο. Είχαν πάρει μέρος επίσκοποι οι οποίοι οι χειροτονίες τους ήταν από αιρετικούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο αγώνας δεν σταματάει εδώ πέρα. Ο Άγιος Μάξιμος αγωνιζόταν για αυτή τη σύνοδο, να γίνει σύνοδος έτσι ώστε να καταδικάσει τον μονοθελητισμό και όλες τις κακοδοξίες. Δεν την είδε αυτή τη σύνοδο. Κοιμήθηκε. Την είδε από τον ουρανό. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα γίνει τώρα ή αν θα γίνει μετά. Εμείς λέμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σαν χριστιανοί να είμαστε ενωμένοι εν τη πίστη. Και να μπορέσουμε να προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι μια σύνοδο ορθόδοξη. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή η σύνοδος να καταδικάσει όλους τους αιρετικούς, τη ψευδοσύνοδο της Κρήτης, τον οικουμενισμό, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών Αιρέσεων, καλύτερα να λέμε, έτσι, και να ενώσει και τους χριστιανούς που έχουν διχαστεί λόγω του ημερολογίου. Που το ημερολόγιο δεν είναι δογματικό θέμα, οι 13 μέρες, αλλά διχάζεται η Εκκλησία και είναι αυτοαιτία, γιατί ήταν το πρώτο βήμα του οικουμενισμού. Λοιπόν, το πρώτο βήμα φυσικά είναι το 1902 με τον Ιωακήμ, αλλά έμπρακτα το πρώτο βήμα ήταν να διχαστεί ο λαός του Θεού με το ημερολόγιο. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που έχουμε από τους πατέρες μας, από τους Αγίους μας και αυτές ακολουθάμε και είπαμε ότι θα τις ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Εύχομαι, θα γίνουν και άλλες ομιλίες, θα ανακοινωθούν μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από ιστολόγια τα οποία υποστηρίζουν τον αγώνα μας, όπως είναι και η Ελληνορωμία και η Σύναξη Ορθοδόξων Κριτών
και οι αγιώρητες πατέρες που έχουμε ένα δικό μας. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις πότε θα γίνονται, γιατί μας έχουν καλέσει και άλλοι να κάνουμε ομιλίες και εδώ στην Αθήνα. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν για να μπορέσουμε να κορυφώσουμε αυτόν τον αγώνα, όχι μόνο στην Ρουμανία και στην Μολδαβία και στις άλλες χώρες που πάμε, γιατί μας έχουν καλέσει τώρα και στην Αυστραλία και στην Αμερική να πάμε. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ η Ελλάδα μας να αφυπνιστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα και πάλι για τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν θέλουμε να πάρουμε εύσημα, θέλουμε να δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Ευχαριστώ όλους αυτούς που μας καλέσανε. Ευχόμαστε σε όλους καλό υπόλοιπο της Αρακοστής. Ευχαριστούμε πολύ και τους Ελληνορωμιούς και το Στρατιωτικό Σύλλογο Εφέδρων, αλλά και τη Σύναξη Ορθοδόξων Κριτών και τον Αγιο Σύλλογο Άγιο Εφραίμ τον Νέο για αυτή την διοργάνωση και για την ευαισθησία που έχουν να οργανώνουν αυτά τα πράγματα για την πίστη μας. Και ευχόμαστε σε όλους να φτάσουμε με το καλό το Πάσχα και να έχουμε καλή ομολογία, έτσι ώστε ο Χριστός να είναι και τώρα μαζί μας και στο μέλλον τα αιώνα. Αμήν. Λόγω της Ορθοδοξίας σήμερα τις γιορτές θα ψάλλουμε την άκρα των εικόνων. Την άκρα των εικόνα σου προσκυνούμε να αγαθέ ετούμενη συγχώρηση των καταλώματων ημών. Χριστέ ο Θεός πουλήσει γάρι ευλόγησας φακή ανεθήνε το σταυρό την αρήσιωσε γλάσσας εκ δουλείας του έθρου. Θα πούμε το υπερμάκον. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά.